Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα η Βαρεμένη κοντά σας σε μια μέρα που όπως είπαμε θα είχε πολύ αγωνιστική δράση και είχε πραγματικά εξαιρετική αγωνιστική δράση. Να πω λοιπόν σε αυτήν εδώ τη μέρα ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα έκανε μια ηχηρή νίκη με 0-3 και έδειξε ότι εντάξει, δεν μπορείς να το ξεγράψεις. Αυτό έδειξε, όχι τίποτα περισσότερο, γιατί με το Βόλο έπαιζε, αλλά έδειξε ότι δεν μπορείς να το ξεγράψεις. Αυτός που σήμερα εμένα με απογοήτευσε πάρα πολύ και με στεναχώρησε πάρα πολύ, και όποιος θέλει το πιστεύει, δεν με νοιάζει κιόλα. Δεν το περίμενα. Ξέρετε, πάλι σήμερα ταξίδευα. Και όταν ταξιδεύω, ακούω αν έχει αγώνα, χαίρομαι, περνάει πιο εύκολα η ώρα μου για να ξέρω και τι έγινε στο μάτς. Δεν μπορώ να το δω, τουλάχιστον να ξέρω τι έγινε. Και άκουγα την αναμετάδοση, δεν από τον δημοσιογράφο, γνωστός, εξαιρετικός δημοσιογράφος της πόλης. Άκουγα την αναμετάδοση του αγώνα και ένιωθα ότι ο Άρης θα κερδίσει και άνετα. Δεν ξέρω αν είδες ή άκουγες το παιχνίδι, Βαγγέλη. Η αλήθεια είναι ότι σπασμωδικά, δεν διότι το είδες. Ταυτόχρονα έχω και άλλα πράγματα, αλλά προσπαθώ πάντα να είμαι στην επικαιρότητα όσο μου το επιτρέπει ο χρόνος μου. Εγώ είχα την τύχη να... Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ο Άρης είχε κάποιες φάσεις, ήταν ενεργός επιθετικά, έτσι, πίεσε τη Λαμία, έχασε ευκαιρίες. Και σίγουρα το ότι έφερε εν τέλει 2-2 είναι κάτι το οποίο, τι να πω, είναι αυτό που λέμε, ενώ θα μπορεί, το είχαμε συζητήσει κιόλας, να τελειώσει τα παιχνίδια όπως έγινε και με τον Όφη και τελικά έλεξε με αυτό το αγχωτικό 1-0, έτσι και σήμερα, ενώ θα μπορούσε να έχει κερδίσει το παιχνίδι και σχετικά εύκολα, με δύο ευκαιρίες της Λαμίας δέχτηκε και δύο γκολ και μάλιστα το τελευταίο στο 26ο, το δεύτερο στο 26ο, και έτσι έφερε μια οδυνηρή σοπαλία που κάνει στράφη και την προσπάθεια του συγκεκριμένου αγώνα, αλλά και την προσπάθεια που κάνει γενικότερα ο Άρης να ανεβεί κι άλλο στη βαθμολογική κατάταξη και να αφήσει πίσω και τους υπόλοιπους. Εντάξει. Φαντάζομαι, δεν διαφωνείς, δεν είσαι και πολύ μακριά από τη δική δεν μου. Είδα, από το παιχνίδι κάθισα μετά, μόλις έφτασα σπίτι, είδα τα στιγμιότυπα. Ναι. Αλλά το παιχνίδι το άκουσα όλο ραδιοφωνικά. Έκανε και Λαμία κάποιες ευκαιρίες. Έκανε, είδα αλλά... και τη φάση με το... με τον Καραλίτο που πέρασε τους παίκτες του Άρη σταματημένου σε 4-5 και σούταρ, ήταν μια φοβερή ευκαιρία και φοβερή φάση. Απλά θέλω να πω κάτι. Η Λαμία ήρθε όχι για να παίξει μπάλα και όχι για να κερδίσει. Η Λαμία ήρθε για να πάρει, αν μπορούσε να πάρει, με τον ανορθόδοξο τρόπο που επιδιώκουν όλες οι μίζερες μικρές ομάδες, να πάρουμε κανένα χ, το οποίο η χ ή ήττα είναι, έτσι, γιατί δεν παίζουν για να κερδίσουν, παίζουν για το 0-0 και ό,τι γίνει. Παρ' όλα αυτά, ενώ η Λαμία έπαιζε για το 0-0 και αυτό φαινόταν από αυτά που άκουσα στο ραδιόφωνο, γιατί άκουγα ότι δεν παράγει ποδόσφαιρο, δεν αναπτύσσεται, δεν κάνει τίποτα. Κακιά διάδραση του Κουέστα. Έτσι, ναι. Και στα δύο, και στα δύο κουλέστα. Και, και στο δεύτερο είχε ευθύνη ο Κουέστα. Είσαι ρε φίλε τερματοφύλακας. Κλείνεις, είσαι στην κλειστή. Καλά, δεν έκανε ότι έκανε και ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού στο προηγούμενο μάτσα, αλλά έκανε και φίλε. Εντάξει, αλλά υποτίθεται σε αυτό το επίπεδο είσαι στην κλειστή γωνία. Καλύπτεις με το σώμα σου, σουτάρει ο άλλος και κάνεις. Δεν τρώγεται αυτό το γκολ. Δεν τρώγεται αυτό το γκολ. Την μπάλα και μπαίνει γκολ. Δεν τρώγεται αυτό το γκολ και το δεύτερο επίσης πιανόταν, αλλά τέλος πάντων. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Λαμία φαινόταν από αυτό που άκουγα στο ραδιόφωνο ότι ήρθε εδώ για να παίξει αντιποδόσφαιρο, να καταστρέψει το παιχνίδι, να πάρει το χ. Το φοβερό είναι ότι ο Άρης βάζει δύο γκολ, δηλαδή ανατρέπει το σκεπτικό της Λαμίας, αλλά και η Λαμία ανατρέπει το σκόρ εις βάρος της. Δηλαδή γίνεται το 1-0, λες σιγά μην βάλει γκολ η Λαμία, τώρα θα γίνει και 2 και 3, βάζει το γκολ, γίνεται 1-1. Γίνεται το 2-1, λες σιγά μην βάλει γκολ η Λαμία και τελικά γίνεται 2-2 στο 95. Και αυτό γιατί, ο Άρης είναι κομπλεξικός. Ποδοσφαιρικά ο Άρης είναι κομπλεξικός. Δεν πιστεύει στον εαυτό του, δεν πιστεύει ότι μπορεί να κάνει ένα σερή νικών, δεν πιστεύει ότι είναι μια σταθερή ομάδα. Δεν είναι μια σταθερή ομάδα, δεν έχει συνοχή. Είχα πει ότι ανάθεμα να δω τον Άρη να κάνει δύο συνεχόμενες νίκες σε δύο μάτς εντός έδρας. Και είχα πει ότι αν καταφέρει να πάρει εξάποντο με Όφη και Λαμία θα είναι μεγάλη υπόθεση. Τελικά δεν τα κατάφερε ούτε αυτή τη φορά. Έχασε πάλι πόντους. Και είχε το σερί το άλλο, αν θυμάσαι, που έπαιζε με κάτι Κηφισιές, με κάτι Ατρόμητους και με ένα ακόμα και τον Πασεραϊκό τρία μάτς συνεχόμενα και πήρε μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα. Αντί να κάνει τρεις νίκες, να πάρει 9 βαθμούς. Μετά μην αναρωτιέστε, Αριανή, αγαπητή μου Αριανή, γιατί ο Άρης είναι μακριά από την τετράδα. Ο Άρης είναι μακριά από την τετράδα γιατί δεν μπορεί να τα απεξέλθει στις απαιτήσεις τετράδας. Και θα πω κάτι στο φίλο του Κωνσταντίνου από τη Δράμα, ο οποίος φαντάζομαι στην πορεία της εκπομπής θα τον ακούσουμε. Κωνσταντίνε, σε αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά δεν μπορείς να μπεις τετράδα φέτος. Δεν με νοιάζει αν θα είναι ο ΠΑΟΚ που έλεγες ότι θα περάσει τον ΠΑΟΚ και το είπες και χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ ο Κωνσταντίνος είπε πάλι ότι ο Άρης θα διεκδικήσει με τον ΠΑΟΚ την τέταρτη θέση. Ο Κωνσταντίνος, ποιος από τη Δράμα, ο Αριανός.
Ο Κωνσταντίνος από τη Δράμα. Φίλε μου, Κωνσταντίνε. Ρωτήθηκε από ακροατή άλλων με μήνυμα, SMS. Το ρώτησε ακροατή, πιστεύει ακόμα, ρε Κωνσταντίνο, ότι θα διεκδικήσει με τον ΠΑΟΚ τέταρτη θέση? Και είπε, ναι, πιστεύω ότι με τον ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει τέταρτη θέση. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω αν θα διεκδικούσε οτιδήποτε με τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη θέση από κανένα, γιατί θα τερματίσει τέταρτο. Δεν μπορεί αυτό ο Άρη να τερματίσει. Δεν είναι κιόλα, ρε σε Αντώνιο, το λέμε εμεί. Το λέει, το λέει η ποδοσφαιρική. Αυτό βλέπουν τα μάτια μα. Νομίζω 20 ανθρώπου, άμα ρωτήσει, θα σου πούνε αυτό που λέμε κι εμεί. Δεν είναι κάτι το οποίο, επειδή είμαι, παραδείγματο χάρη, εγώ υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ ή εσύ έχει την ίδια άποψη με μένα, ότι επειδή το λέμε εμεί θα γίνει και έτσι. Είναι η πραγματικότητα, είναι οι δυνατότητες των ομάδων κτλ. Λέγαμε από το καλοκαίρι και οι ίδιοι Αριανοί βλέπουν και το λένε και πολλούς φίλους που συναντώ, ότι για την προετοιμασία που δεν έγινε, εντάξει, που δεν έγινε, ήρθε μετά η αλλαγή προπονητή, μέχρι να μάθει ο Μάτζιο τους ποδοσφαιριστές, οι ποδοσφαιριστές να μάθουν τον Μάτζιο, όλα αυτά απαιτούν τον χρόνο τους, έχει και κάποια κενά ο Άρης, εντάξει, τα οποία δεν καλύφθηκαν. Και βλέπουμε αυτή την εικόνα που βλέπουν. Δεν είναι κάτι okay, που δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Έτσι δεν είναι, Αντώνη? Είναι η λογική σειρά αυτή. Όπως η λογική σειρά είναι ότι φέτος ο Άκη Παναθηναϊκός είχαν δύο παιχνίδια. Όχι δύο, είχαν και Ευρώπη, είχαν τρία παιχνίδια την εβδομάδα. Και λογικό είναι από τη στιγμή που τουλάχιστον περισσότερο η ΑΕΚ δεν ενισχύθηκε όπως θα έπρεπε να ενισχυθεί για να μπορεί να βγάζει τις απαιτήσεις που έχει το αγωνιστικό πλάνο της ΑΕΚ, ήταν λογικό και επόμενο να έχουν και τις ανάλογες απώλειες που έχουν στο πρωτάθλημα. Ξεκάθαρα. Ένα και ένα μας κάνουν δύο. Δεν είναι κάτι το δύσκολο να καταλάβουμε. Εντάξει, όπως όταν κάνουμε κάποιες διαπιστώσεις από το καλοκαίρι, μην βιάζεστε και βγαίνετε και λέτε τα δικά σας. Εγώ να πω κάτι εδώ, ότι για μένα η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο και δεν πάνε να βγαίνουν εδώ. Έχουν διάπειροι Αριανοί εδώ πέρα, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει τον Καρυπίδη. Για μένα η ευθύνη είναι του κυρίου Καρυπίδη. Υποστελέχωση ποδοσφαιρική της ομάδας, δηλαδή παίχτες που έχουν έρθει πιο πολύ δεν κάνουν για τον Άρη. Είναι πολύ λίγοι για τον Άρη. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε το πιστεύετε, εγώ βλέπω τον Άρη σε πάρα πολλά παιχνίδια και απογοητεύομαι από το ρόστερ που έχει. Ναι, μ' αρέσει ο Μπράμπετς, μ' αρέσει ο Νταρίντα, μ' αρέσουν 2-3 ακόμη, ο Μωρόν σίγουρα, αλλά 4-5 παίξεις μ' αρέσουν τον Άρη. Τους υπόλοιπους θεωρώ ότι θα παίζαν σε οποιαδήποτε ομάδα κάτω από την πέμπτη θέση στην Ελλάδα. Έτσι δεν παίζαν σε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Να πούμε όμως και με βάση τη δυνατότητα που έχει. Δεν διαφωνώ. Εγώ εξηγώ. Έχει κάνει και πολλές. Τα προηγούμενα χρόνια έκανε όμως φοβερές επιλογές. Έκανε κάποιες επιλογές. Να το πιστώσουμε. Φέτος τι να το πιστώσουμε. Φέτος πες μου τι να το πιστώσουμε. Ναι, εντάξει, ένα μωρό να το πιστώνω, τίποτα άλλο. Μπορώ να πω, πήγε σε ποδοσφαιριστές οι οποίες ήταν ρίσκου και δεν έχουν μέχρι στιγμής αποδώσει κάτι συγκεκριμένο. Λέει ένας φίλος εδώ και είναι πολύ ωραίο το μήνυμα, το λένε και πολύ μακριά την πραγματικότητα. Λέει εδώ ο φίλος ο Πάνος 6976 ότι ο Άρης λέει καλός ή κακός. Δεν έχει την οικονομική δυνατότητα που έχουν οι άλλοι. Θα συμφωνήσει μαζί μας, δηλαδή. Τέσσερις. Εν τέλει. Γι' αυτό όμως λέει πρέπει επιτέλους να καταλάβουν οι Αριανοί ότι πρέπει να βγάζει παίχτες δικούς του. Αυτό με 15 παίχτες που οι 12 είναι για την Κηφισιά και είναι μάλιστα ξένοι, δεν γίνεται τίποτα. Και συμφωνώ με το φίλο. Δηλαδή μου φέρνεις ξένους, αλλά μου φέρνεις καραβιές. Φέρε μου Έλληνες τουλάχιστον 3-4 να μπας και σου προσφέρουν κάτι παραπάνω, ή αν μου φέρεις ξένους, θα μου φέρεις ξένους που κάνουν διαφορά. Αμέ να μην φέρεις ξένους που θα κάνουν διαφορά, πάνε πάρε Ελληνάκια και από τη Β' Εθνική ακόμα. Πάρε 5 Ελληνάκια, στήριξε τα. Για τον Παναγίδη. Τον Καρυπίδη το μέσα του πας. Τον Καρυπίδη το μέσα του πας. Αν είναι Έλληνας και δεν παίζει παιχνίδι μανατζαρέως και τέτοια, δεν τον πάρει. Θα πει δεν μου κάνει, γιατί ποιος το ξέρει, που είναι, τι ήταν. Δεν γίνεται έτσι όμως. Και λέω, γιατί να σου πω τώρα, για να του πας το μέση, τον Έλληνα μέση. Μα αφού δεν δίνει βαρύτητα στις ακαδημίες του Άρη. Δεν έχει φτιάξει μια υποδομή τέτοια που να φέρνει υλικό για την πρώτη ομάδα. Και επειδή προηγουμένως που σου είπα για Καρυπίδη, μου λες κατευθείαν βιάζεις και θα με κόψεις και να μου πεις, α, ναι, παλιά έκανε κάτι καλό. Δεν μπορεί πάντα να σου βγαίνουν μεταγραφές. Αν δεν φτιάξεις και ένα δικό σου κορμό, να βασίσεις και σε 5 δικά σου παιδιά, δεν κάνεις τίποτα. Τι σου είπα τόσα χρόνια? Εγώ, ακόμα και στα χρόνια που έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ δεν πάει για πρωτάθλημα, έλεγα όμως κάτι πάντα για τον ΠΑΟΚ, και όποιος βλάκας με θεωρεί γι' αυτό πάλι την ΠΑΟΚ, δικαίωμά του, αλλά θα είναι υπερβλάκας, πανίβλάκας θα είναι. Έλεγα πάντα κάτι, αν το αφισβητήσει κάποιος αυτό. Και στο έλεγα σε εσένα εδώ στην εκπομπή, το έχω πει 30 φορές. Ότι τον ΠΑΟΚ το ζηλεύω γιατί έχει υποδομές. Βγάζει δικά του παιδιά, Έλληνες ποδοσφαιριστές,
με προοπτική είτε για τον ΠΑΟΚ, αν δεν είναι οι παιχταράδες, είτε για παραπάνω. Πλευρά όμως. Πλευρά, δεν είπα εγώ όχι. Αλλά ο ΠΑΟΚ κάνει κάτι πολύ υγιές. Προϋπολογισμό το χρόνο. Ναι, ρε φίλε. Να μου πεις τώρα κάποιος αν θέλει να το κάνει, δεν μπορεί να με το κάνει με τρία, να το κάνει με ένα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Αυτό που λες έχει βάση. Δηλαδή, ρε παιδί μου, κάνε ένα μηχανισμό, φτιάξε, στήριξε το, κυνήγησε το, να βγάλεις, να έχει, είναι ευλογία για την κάθε ομάδα να έχει δικό τους, πώς το λένε, δικό τους υπόβαθρο πάνω σε αυτό το τομέα. Δεν το συζητάμε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο Άρης όμως δεν έχει κανένα υπόβαθρο. Και αυτό που έχω πει πολλές φορές και σχεδόν φαντάζομαι οι πάντες αφού γράζονται αυτό που λέω, ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν ταλέντο πολύ. Υπάρχουν δηλαδή φοβερά παιχτάκια που το μόνο που θέλουν είναι να στηριχτούν. Να πάρουν την εμπιστοσύνη του προπονητή και να μπουν να παίξουν. Εξάλλου, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές οι ξένοι που είναι φθασμένοι, που έχουν καριέρες, πώς ξεκίνησαν, δεν ξεκίνησαν από τα τσικό που λέμε και σιγά σιγά μπήκαν στις αδερφικές ομάδες και με την εμπειρία φτάσανε εκεί που φτάσανε. Το ίδιο θα συμβεί και με τους δικούς μας ποδοσφαιριστές, δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό, Άκη. Εγώ δεν θα σου πω ότι ο Άρης. Δύο πόδια έχουν οι άλλοι, ναι, δύο πόδια έχουν οι Έλληνες. Ο Άρης δεν θα κάνει τόσο επιτυχημένο. Έτσι, ναι. Κοίταξε, είπες κάτι για το οικονομικό. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο Άρης, μια από τις πέντε μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, δεν μπορεί να φτιάξει μια υποτυπωδώς αξιόπιστη ακαδημία. Εγώ πιστεύω μπορεί και εύκολα. Αλλά ο κύριος Καρπίδης, όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη που έδωσε το καλοκαίρι, είπε: εμέσως πλησαφώνω ότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι ακαδημίες. Αυτό είπε, θυμάμαι, μα γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Όταν λέω ότι ο Καρπίδης φταίει, αυτό πήγα να σου πω εσύ. Δεν φταίει μόνο για το. Δεν φταίει μόνο για το σήμερα. Δεν στον Παναγίδη, κύριε Καρπίδη. Δεν φταίει μόνο για το σήμερα ο Καρπίδης. Αν έκανε καλή μεταγραφή το καλοκαίρι, όχι, και τα άλλα κάνει καλύτερες. Φταίει για το γεγονός ότι δεν προσπάθησε ποτέ να φτιάξει τον Άρη κάτι με μακροπρόθεσμη προοπτική. Αυτό λέω. Ο Καρπίδης, αν φύγει αύριο το πρωί, αν φύγει, που εγώ δεν είπα να φύγει, αλλά το λέω υποθετικά σαν σενάριο, αν φύγει αύριο το πρωί, δεν έχει να αφήσει τίποτα το ουσιαστικό στους διαδόχους του. Ενώ έχει 3-4 παίκτες καλούς που έχουν μια χρηματιστηριακή αξία και από εκεί πέρα έχει το χάος. Έχει καμιά εικοσαριά οι οποίοι δεν κάνουν για τον Άρη. Εντάξει. Και δεν έχει πίσω καμιά υποδομή για να πει βγάζω. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, αν πάει να πουλήσει ο Σαββίδης τον ΠΑΟΚ, θα πει στον επόμενο: ξέρεις κάτι, θα πάρεις τον ΠΑΟΚ, αλλά παίρνεις και κάποια Ελληνόπουλα με μεταπολιτική αξία που δεν ξέρουμε καν που μπορεί να φτάσει. Που είναι ο Κουλιαράκης, που είναι ο Τζίμας, που είναι ο Κωνσταντέλιας, που είναι ο Μιχαηλίδης ακόμα, γιατί είναι νέος, μικρός είναι ακόμα, που είναι ο Τσιγκάρας. Εντάξει. Και οι φωνιές πρόκειται και από πίσω, έτσι. Ο Καρυπίδης έχει να πει κάτι. Ο Καρυπίδης του πίσω έχω 2-3 φτασμένου. Ένα Μπράμπετς, ένα Νταρίντα, ξέρω κανένα δυο ακόμα. Και αυτό, τίποτα άλλο. Από πίσω δεν έχω τίποτα, δεν υπάρχει υποδομή. Και άμα θες, πουλά καμιά δεκαπενταριά, γιατί δεν κάνουν και φέρε καμιά δεκαπενταριά άλλους. Γιατί τέλος πάντων αποδέσμευσέ τους. Αυτό δεν είναι ομάδα. Αυτό δεν είναι ομάδα με προοπτική. Εντάξει. Εμένα σήμερα, αν μου λέγες, ρε εσύ ο Άρης θα φέρει 2-2 με τη Λαμία, δεν θα σου έλεγα από ό,τι είπες τώρα. Δηλαδή τώρα μου φαίνεται πολύ παράδοξο να παίζει ΠΑΟΚ Λαμία και να λήξει 2-2. Έτσι, θα μου φαίνεται ότι έγινε το θαύμα του αιώνα. Στον Άρη όμως το πιστεύω. Γιατί ο Άρης δείχνει ότι δεν μαθαίνει από τα λάθη του. Και συνεχώς σκουντουφλάει η ομάδα. Είναι φοβερό επίσης τι παράδοση έχει δημιουργήσει η Λαμία με τον Άρη. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Η Λαμία τον Άρη τον έχει κάνει πελάτη. Εντάξει, δηλαδή. Τον έχει κάνει πελάτη του κερατά. Δηλαδή το βλέπεις και λες δεν μπορεί. Δεν μπορεί αυτή η Λαμιούλα με αυτό το υλικό να μπορεί συνεχώς να κάνει ζημιά στον Άρη σε κρίσιμα παιχνίδια. Και αυτό μάτς για τον Άρη ήταν πολύ πιο κρίσιμο από ότι για τη Λαμία. Γιατί ο Άρης έπρεπε να διατηρήσει την επαφή με την κορυφή. Και την έχασε την επαφή. Θα μου πεις που το λες αυτό, κάτσε ακόμα δεν έπαιξε η ΑΕΚ, δεν έπαιξε ο Ολυμπιακός, δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Προχθές έχασε ο Παναθηναϊκός, ο Άρης κέρδισε και λέμε να που πλησιάζει τις ομάδες πιο πάνω, κάπως. Και τώρα έμεινε πάλι πιο πίσω. Και μάλιστα εντελώς απροσδόκητα, γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιζε το Βόλο με το Βόλο και ο Άρης έπαιζε εντός με τη Λαμία. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ο Άρης αυτοκτονεί συνεχώς. Αυτοκτονεί συνεχώς. Και δεν ξέρω ο Μάτζιος. Δηλαδή, να πω κάτι, ρε Μάτζιε, πραγματικά, επειδή είσαι εκτιμό σαν άνθρωπο, δείχνει ότι είσαι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Τώρα στις μεταγραφές, πες στον πρόεδρο, πρόεδρε, τι μου προτείνει, σου προτείνω. Τι μου προτείνει, σου προτείνω. Να δούμε, να κάνουμε πέντε καλές κινήσεις. Αν δεν έχεις να προτείνεις, πρόεδρε, καλούς παίκτες, ή αν θα σου προτείνω εγώ, δεν τους θέλεις, φεύγω, ρε φίλε. Δηλαδή είναι η ώρα ο Μάτζιος να βάλει
κάποια πράγματα στη θέση του. Να φτιάξει μια ομάδα έτσι όπως τον ονειρεύεται αυτός. Αν του πει ο Καρυπίδης πάρε αυτούς τους πέντε που δεν τους ξέρει η μάνα τους, όχι ρε, δεν θέλω. Γιατί να τους πάρω. Θέλω συστάσεις, θέλω αξιοπιστία, θέλω κάποια πράγματα. Αλλιώς ο Άρης δεν θα γίνει ποτέ Αριανάρα. Θα είναι πάντα Ρούλης. Και ναι, μην είναι τρελαίνες Αριανοί. Φέτος ο Άρης μέχρι στιγμής είναι Αρούλης. Δεν τρομάζει κανέναν. Δεν τον υπολογίζει κανένας. Είναι φοβερό. Ο Άρης τον ανέβηκε. Τη χρονιά που ανέβηκε τον έτρεμαν όλοι. Τη χρονιά που με το Μάτσο έκανε μια τρομερή πορεία. Τώρα μετά από τόσα χρόνια στην κατηγορία και έχει αρχίσει να φθήρεται τον Μπραντ, να μην μετράει. Τέλος πάντων, θα πω και άλλα για τον Άρη. Και θα πω και για ακροατές που περιμένουν τις γραμμές. Στα τελευταία παιχνίδια δεν μας είχε συνηθίσει σε τόσο κακές εμφανίσεις. Σήμερα έχασε και σχετικά εύκολα. Δηλαδή, ενώ θα περίμενα, αν και μέχρι το σημείο που μπήκε το γκολ, ήταν. Πόσο, στο 75 περίπου σκόρα, στο 65. Το πρώτο γκολ του Άρη. Του Παναθηναϊκού. Α, για τον Άρη, λες, ναι, για τον Παναθηναϊκό στο 60 και μετά 64. Ναι, κάτι. Δηλαδή. Okay. Εντάξει, θέμα χρόνου τον γκολ. Ναι, θέλω να πω όμως ότι πολύ έτσι λίγο παθητικός ο Βόλος για τα τελευταία παιχνίδια. Ο Βόλος φέτος είναι μια πολύ αδύναμη ομάδα. Άσχετα αν πήρε κάποια αποτελέσματα, είναι μια αδύναμη ομάδα. Okay. Εσύ λες ότι ήταν και πολύ κακό σήμερα. Εντάξει. Ναι, πολύ κακό. Δηλαδή, εντάξει. Αυτό θέλω να πω. Υπάρχει το εξής εξούμορο ότι εν τέλει μετά και το διπλό που έκανε στη Λάμια δεν το έκανε τώρα. Και την Κυριακή. Λοιπόν, λέει ο Άκης, ο παλιός συμπαραγωγός εδώ για να καταλάβετε πώς το βλέπουν όλοι. Ναι. Λέει ο Άκης, έστειλε μήνυμα SMS και λέει. Σήμερα ήταν αδική στον Άρη Αντώνη. Σήμερα ήταν ότι ήταν ο Πάοκ στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό σε εκείνο το χρονικό σημείο. Αφελή στην επίθεση και 20 δευτερόλεπτα αδράνεια στην τελευταία φάση στην άμυνα έφεραν την ισοπαλία. Αλλά σήμερα ο Άρης έπρεπε να πει ότι έκανε 24 ευκαιρίες. Σήμερα δεν μπορεί να του κάνει κανείς καζούρα. Την πάτησαν τη Λαμία, αλλά δεν του βγήκε. Λοιπόν, εντάξει, όντως έκανε 24 ευκαιρίες. 9 εντός εστίας από τις 24. Οι υπόλοιπες 15 από εδώ και από εκεί. Αλλά έκανε 24 ευκαιρίες, όντως. Από εκεί πέρα, Άκη, εγώ δεν είπα ότι ο Άρης σήμερα δεν ήταν καλύτερος από τη Λαμία. Είπα ότι ο Άρης είναι κομπλεξικός, είναι loser και ένα μάτς δικό του που θα το κερδίσει 3-0, το έφερε 2-2. Αυτό είπα. Όσον αφορά το σήμερα, όσον αφορά το χτες και το αύριο, είπα ότι η ομάδα δεν έχει δημιουργήσει υποδομή και προοπτική για το μέλλον. Και 3-1, θα μπορούσε να είναι και 4-2 βασικά. Σαφέστατα. Έπρεπε να κερδίσει ο Άρης. Έπρεπε να κερδίσει ο Άρης. Βασικό να εντάξει. Ο οποίος είχε δοκάρια και από όλα, δεν διαφωνώ. Εγώ δεν είπα ότι ήταν κακή η εμφάνιση του Άρη σήμερα. Είπα από την αρχή όταν μπήκα στο στούντιο ότι ακούγοντας αναμετάδοση είχα την εντύπωση ότι θα λήξει 2-3-0. Από αυτά που άκουγα, από αυτά που βλέπαν οι δημοσιογράφοι που περιγράφαν το παιχνίδι. Αλλά έληξε 2-2. Αυτό είπα. Και μιλώντας για το σήμερα, είπα ότι είναι έγκλημα αυτό που έγινε, αυτοκτονία. Αυτοκτονία, όχι έγκλημα, αυτοκτονία. Και απ' την άλλη, είπα ότι ο Άρης δεν έχει. Αυτός ο Άρης που βλέπω εγώ δεν έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Δεν υπάρχει η προοπτική σε αυτήν την ομάδα. Πώς το κάνουμε, να πεις ότι έχει φτιάξει ένα κορμό και τα επόμενα χρόνια θα έχει αυτόν τον κορμό. Κάθε χρόνο 15 φεύγουν, 15 έρχονται. Και τώρα περιμένουμε πολύ περιέργεια να δω τι θα γίνει στις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Εγώ δεν θέλω, θα μου πεις ποιος εσύ. Εγώ δεν θέλω στον Άρη να έρθουν 15 παίχτες. Εγώ θέλω να έρθουν 5 και καλοί. 4, όσοι χρειάζονται, δεν ξέρω, 6. Αλλά καλοί. Δεν λέω νούμερο, δεν έχει σημασία το νούμερο. Που δεν είναι απλά εύκολο. Να είναι μικρό το νούμερο. Τώρα, γιατί. Το Γενάρη δεν είναι εύκολο. Ναι, μα γι' αυτό λέω να είναι μικρό το νούμερο. Στοχευμένες κινήσεις. Για να πάρεις αυτό που θέλεις πραγματικά πρέπει να πληρώσεις κιόλας. Ρε φίλε μου, γι' αυτό λέω. Αν πάρει 15 θα κλείνει τη μοίρα του μετά πάλι. Ας πάρει 4, 5, 6 πόσο χρειάζεται. Δεν έχει σημασία τώρα. Τώρα ο Άρης πρέπει να κινηθεί ποσοτικά, πρέπει να κινηθεί ποιοτικά. Εντάξει. Ποιοτικά. Δεν έχει σημασία το νούμερο. Δεν έχω το νούμερο. Απλά να είναι σε γενικές γραμμές μικρό το νούμερο. Να είναι τόσοι όσοι χρειάζεται για να παίξει καλύτερα. Κάτι άλλο επίσης για τον Ηρακλή. Έχω πάρα πολύ καιρό να μιλήσω με τον κύριο Ευγενίου. Εμένα γενικά όταν οι άνθρωποι με στεναχωρούν. Δεν μιλάω μαζί τους για ένα διάστημα, δεν το κάνω ούτε από κακία, από σεβασμό το κάνω. Και διαβάζω πάλι, λέει ότι και με τα λεφτά της χορηγίας, είπε ο Ευγενίου, δεν βγαίνει χρονιά και πρέπει να μπουν και άλλα. Κύριε Ευγενίου, εγώ ξέρω ότι πήρατε δύο χορηγίες από το Βενέτη. Μία χορηγία από την Κοντίτο. Έχετε φέτος θα πάρετε και λεφτά από το Action που ανέλαβε να δείξει τα παιχνίδια της Super League 2. Θα μου πεις 30-40 χιλιάρικα, αλλά και αυτά κάτι είναι. Δεν κατάλαβα. Εσείς βάζετε κάποια χρήματα, θα βάλετε κάποια χρήματα το καλοκαίρι, ή εννοείτε ότι με τα λεφτά που μαζέψατε δεν φτάνουν για να πληρώσετε τα πάντα και πρέπει να βάλετε
τα πέντε δάχτυλα του ενός οποιοδήποτε από τα δύο χέρια στην τσέπη, αν εννοείται αυτό, τότε γιατί είστε μεγαλομέτωχος του Ηρακλή? Αν εννοείται δηλαδή ότι εγώ δεν βάζω άλλα, παιδί μου, τελείωσε, έκλεισε ο κύκλος. Σε αυτό παίζει ρόλο και τη συμφωνία έχει κάνει. Αν γνωρίζω ότι μέσα στο 24 και αφού τελείωσε χρονιά θα περάσει το ψηφικό πακέτο. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Στον κύριο Μονεβασιώτη. Αν ήταν να περάσει το ψηφικό πακέτο, τώρα θα δεν θα είχε θέμα. Εδώ λέει ότι εγώ μέχρι το καλοκαίρι που θα έρθει να πάρει την ομάδα Μονεβασιώτη δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω, λέει, οικονομικά. Θα σκάσει η ομάδα στα χέρια μου. Και πάει στο ΓΣ και λέει ο ΓΣ θα έκανε μια επιτροπή ο ΓΣ να ψάξουν να βρουν χορηγίες να βοηθήσουν την ομάδα για να βγει. Αλλά εγώ ρωτάω, η λογική είναι ότι εγώ δεν βάζω τίποτα ή ότι εγώ βάζω κάτι της? Γιατί είναι λογική, αν η λογική είναι δεν βάζω τίποτα από εδώ και πέρα, οκ, τότε δεν ξέρω γιατί ας περάσει η ομάδα στο ΓΣ. Γιατί να κάνει την αλλαγή σκυτάλης Ευγενίου Μονεβασιώτης και ας την κάνει και η Ζηρίδης Μονεβασιώτης? Δεν μου βγαίνουν. Όχι, καταλαβαίνω ότι λες, αλλά αυτό που διαπιστώνω ότι εφόσον το καλοκαίρι έχει γίνει συμφωνία, έτσι δεν είναι τα πράγματα? Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εγώ ξέρω ότι πριν από ένα μήνα βγήκα και είπα στον αέρα και με βρίζαν οι Ηρακλειδείς. Βγήκαν και με βρίζαν οι Ηρακλειδείς που είπα αυτό που λέει και τώρα ο ίδιος δημόσια. Βγήκα πριν από ένα μήνα και με βρίζαν οι Ηρακλειδείς ότι δεν αφήνω την ομάδα να προχωρήσει και έλεγα δεν βγαίνουν τα κουκιά, λέει ο Ευγενίου, και θα έχουμε ιστορίες. Και όταν έβγαλα εκείνο το βράδυ τον Μπάμπη τον Ηλιάδη και είπε ότι να έρθει χτες ο κ. Μονεβασιώτης, το έκανα γιατί έβλεπα ότι τα πράγματα δυσκολεύουν από ό,τι καταλάβαμε μέσα στον οργανισμό ΠΑΕ Ηρακλής, και το έκανα για να βοηθήσω, εντάξει, να χτυπήσουμε κουδουνάκι συναγερμού, ας πούμε. Αλλά από εκεί πέρα, εγώ ξαναρωτάω, ο κ. Ευγενίου τι εννοεί, δεν θα βάλει τίποτα μέχρι το καλοκαίρι ή ότι και αυτά τα λίγα που θα βάλει, αν βάλει, δεν φτάνουν? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί αν δεν βάλει τίποτα, ξαναλέω, πάνε παρέδωση την ομάδα στο ΓΣ να κάνει αυτό την αλλαγή σκυτάλης. Αλλά δεν θες. Δεν θες γιατί θες να είσαι εσύ που θα κάνεις την διαπραγμάτευση και την τελική συμφωνία. Γιατί προφανώς θέλεις να πάρεις και κάτι και δικαιολογημένα, έτσι. Πουλάς. Εντάξει. Μέχρι να πουλήσεις όμως, κράτα το μαγαζί ανοιχτό και ελκυστικό. Και θα μου πεις, μα πού να τα βρω να τα βάλω? Πάρε και δάνειο αν χρειαστεί. Αν είναι να πουλήσεις, πρέπει το μαγαζί να είναι καλό. Για να έρθει ο άλλος να το αγοράσει με διάθεση και να γίνει το deal. Ας το μαγαζί να ελκύει τον κόσμο, τους επενδυτές. Και επειδή σε δύο λεπτά πάμε διάλειμμα και περιμένουν και φίλοι ακροατές στις γραμμές, εδώ πέρα τώρα ο φίλος για να δούμε λίγο. Όχι, το μήνυμα αυτό δεν αφορά αυτή τη στιγμή μας. Κούλα, λέει ο φίλος ο 6983, ο Νεκτάριος, να βγεις εδώ, Νεκτάρια, να τα πεις, είπαμε. Να βγεις εδώ στο Viber να τα πεις αυτά που λες. Όχι τα μηνύματα σαν την Ιφίτσα, να πούμε. Έτσι, όχι Ιφίτσες εδώ. Κούλα, λέει, δεν μπορείς να κοιμηθείς σήμερα με το χι του Άρη. Νομίζω ούτε ο Στέφανος από την Καλαμαριά θα μπορεί να κοιμηθεί και θα βγει το 2026 πάλι. Σήμερα έχασε το πρωτάθλημα ο Άρης, μπουχαχά. Κούλαλης, Κώστας από Δράμα, Στέφανος, Κλειωμένης και λοιποί είναι η Dream Team, λέει, των καλοκαιρινών προβλέψεων. Ρε φίλε, τώρα είσαι καβάλα στο άλογο, δεν θέλω να πω τίποτα. Κάτσε εκεί στο άλογο και κοίτα μην πέσεις απότομα και σπάσεις κανένα πόδι. Εντάξει, κάνα ισχύο και τρέχεις. Λοιπόν, ο φίλος ο 6973 λέει, το ποδόσφαιρο σε βάθος χρόνου είναι ένα δίκαιο άθλημα. Ο Άρης ούτε ρόστερ έχει φέτος, ούτε μπάτζετ έχει για να πάει παραπάνω από πέμπτος. Μαζί σου, φίλε Θέμη. Φίλε 6973, έχεις δίκιο. Το ποδόσφαιρο σε βάθος χρόνου είναι τίμιο άθλημα. Εντάξει. Οπότε, πράγματι, ο Άρης παίρνει αυτό που του αξίζει. Τη δεδομένη χρονική στιγμή παίρνει αυτό που του αξίζει. Εντάξει, δεν έχω θέμα κανένα να συμφωνήσω με το μήνυμά σου και μάλιστα να πω ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ο 6983 λέει: πέρασαν 30 ολόκληρα λεπτά χωρίς Κούλαλη να μιλήσεις για ΠΑΟΚ. Μήπως είσαι άρρωστος, λέει. Μέχρι το Μάιο λέει μου γκώσα είσαι για τον Μπάου, χαχαχα. Ρε φίλε, μιλάω για αυτόν ο οποίος έχει τα φώτα της επικαιρότητας εκείνη τη στιγμή πάνω του. Ο Άρης έπαιξε πριν από 2 ώρες για τον Μπάου, θα μιλήσω? Δεν κατάλαβα, αύριο που θα παίξει ο Μπάου με την Κηφισιά και θα δώσει το ντέρμπι στην Αθήνα, θα μιλήσω για τον Μπάου. Έτσι λέει, Βαγγέλη, πες και εσύ. Τώρα δεν μιλά. Ναι, με βάση την επικαιρότητα. Έτσι, περιμένουμε τον ντέρμπι αύριο και φυσικά πάω. Απλά του είχε συνηθίσει το. Αν τον ντέρμπι, φίλε, ναι, έχει πάει καλά, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε. Διάστημα του είχε συνηθίσει λίγο διαφορετικά. Μα ποιο άλλο ήταν μπροστά στην επικαιρότητα?
Και συγγνώμη, αν παίξει Κυριακή την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, Πάουκ με τον Άρη, με όποιον αντίπαλο παίζουν. Και ο Πάουκ είναι πρώτο και ο Άρης είναι πέμπτο, εγώ με ποιον πρέπει να ξεκινήσω. Με τον Άρη. Είναι τόσο. Μην πω τη λέξη. Άντε γιατί και με τον έχει πολύ κρατήθηκα. Έτσι, θα τον πω καμιά κουβέντα καμιά ώρα. Θα τον πω καμιά κουβέντα χοντρή για να τελειώνουμε. Γιατί το παίζει έξυπνο, ενώ αυτά που κάνει είναι νυφίτσες. Νυφίτσες κυριολεκτικά. Νυφίτσα εκείνη με την ουρά, εκείνη την Παρδαλωτή. Εντάξει. Όχι ότι για ένα διάστημα δεν πήγαινε κατά ρεπά με Πάουκ. Έλα, εντάξει, μια χαρά τα λέγαμε. Τον Πάουκ το βοηθήσαμε, το στηρίξαμε και είναι πρώτο. Απλά μετά. Είπε ποτέ ένα ευχαριστώ Κούλαλι που ο Πάουκ είναι πρώτο χάρη σε εσένα, το είπε ποτέ. Μετανόησε. Το είπε ποτέ. Είπε ποτέ ο Κούλαλι μα έφερε στην πρώτη θέση, το είπε ποτέ στον κόσμο του Πάουκ. Πάμε, λοιπόν, ο Νέκη ξέρει ότι χάρη σε μένα ο Πάουκ είναι πρώτο. Αυτό πρέπει να φοράω μετά. Δεν πειράζει, θα βγει καμιά μέρα. Κράνο, α πούμε. Θα βγει καμιά μέρα ο Λουτσέσκο και θα πει Κούλαλι σε ευχαριστώ και θα πάθετε πλάκα όλοι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα γρήγορο, μικρό διάλειμμα. Κρατήστε αυτό που λέω. Κάποια στιγμή μπορεί να βγει ο Λουτσέσκου και να πει ευχαριστώ τον Κούλαλι από το Λίμπερο για όσα έχει κάνει για μένα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, στη δική σας ομάδα. Καλείτε και άλλοι φίλοι. Καλούσατε πριν, δεν πήρα τις γραμμές. Καλέστε τώρα για να μην περιμένετε πολλή ώρα. Έχω πάρει ήδη 4 γραμμές, έχω έτοιμες να μιλήσουν. Τώρα καλέστε οι υπόλοιποι. Είτε στο Viber, είτε στην γραμμή που απέμεινε, να ορίστε. Μόλις είπα καλέστε τη γραμμή που απέμεινε, ο φίλος ανταποκρίθηκε κατευθείαν. Και καλά έκανε. Λοιπόν, και ένα έτσι λίγο. Πάμε, ναι, πες. Σε ένα λεπτάκι, ρε παιδί μου. Ένα... Γέμισαν οι γραμμές, πες. Εντάξει, μια δημοσίευση πιστεύω που κυκλοφόρησε να την είδες, να τη διάβασες. Για ποιο να πράγμα. Κάτι που απασχόλησε το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο εξάμεινο. Ποιο είναι. Για τη Σουρωτή, την εταιρεία. Τι έγινε, Σουρωτή. Μετά δεν από, διάβασα, όχι, μετά δεν από 15 χρόνια. Ναι. Η χρονιά είναι κερδοφόρα. Ωραία, μπράβο. Ναι, αλλά θέλω να πω. Ότι όταν βγαίνουν και λένε με δημοσιεύματα και κάποιοι άλλοι σε εκπομπές και λένε ότι οι υπάλληλοι της ερωτήσεις είναι απλήρωτοι και ξέρω και το ένα και τ' άλλο και να είχαμε να λέγαμε και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Είσαι μαζί μου περίπου. Και εμείς προσπαθούμε εδώ να πούμε παιδιά να κατευνάσουμε ότι ξέρετε κάτι, μην πέφτετε στη λούμπα. Είσαι αρκετό καιρό μαζί μου. Ναι. Θυμάσαι τι έλεγα πάντα. Όχι, απλά δεν θα τονίζω. Κάνω ποτέ οικονομικό ρεπορτάζ. Δεν είμαι οικονομικό ρεπορτάζ. Ναι, δεν είμαι εγώ θέλω να εστιάσω σε τι. Εντάξει. Να εστιάσω και να πω στον κόσμο ότι να μάθουμε, να ξέρουμε, να διαβάζουμε και από πού το κάνουμε αυτό. Θα μπορεί να ήταν και για κάτι άλλο. Και πόσο μάλλον όταν έχει να κάνει και με πολιτικά θέματα, με ένα σωρό άλλα, γιατί πέφτει πολύ σανό στο διαδίκτυο. Τώρα έδωσα ένα παράδειγμα. Εγώ το λέω γενικώς. Έδωσα απλά ένα παράδειγμα γιατί είμαστε αθλητική εκπομπή και επειδή είναι αλληλένδετα αυτά εδώ τα δύο. Πες γιατί γραμμές χτυπάνε ατελείωτα. Είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Ο περισσότερος κόσμος μας ακούει, γνωρίζει και καταλαβαίνει τι εννοώ και σίγουρα διάβασε και ενημερώθηκε για το συγκεκριμένο θέμα. Και εγώ έχω να πω ότι αυτό έχει να κάνει γενικότερα με ό,τι καθημερινώς διαβάζουμε στο διαδίκτυο. Εντάξει. Ωραία. Να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι. Αυτό, να το κοιτάξει ο κόσμος. Εγώ βλέπω να τελειώνουμε αυτό το παραμύθι. Εγώ λέω είναι γελοί κάποιοι που έχουν οικονομικά site ή οικονομικές εφημερίδες και γράφουν συναρτησίες χωρίς νόημα και ουσία απλά για να πετάξουν μια μορφή σε κάποιον. Όταν το κάνουν για να το διαβάσεις, άρα τι σε θεωρούν, να μην πω τη λέξη τώρα. Σε θεωρούν, χάνω. Χάνω. Μα. Εγώ στο λέω άλλη λέξη. Εντάξει. Χάνω. Εντάξει, ότι είσαι μπούφος. Αυτό. Σε θεωρούν. Πάμε λοιπόν, FM και ενώ το μήνυμά σας. Πρόβατο και βλέμμα σε θεωρούν. FM και ενώ το μήνυμά σας το 54-222. Μέσω Viber καλείτε, είναι ο μόνος τρόπος να βγείτε τώρα. Μέσω Viber καλείτε 6945-287-888. 6945-287-888. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο καλέστε 2310-287-888. Όταν βρείτε γραμμή. 8, έτσι 2310-287-888. Γιατί είναι κατηλημμένες και οι 6 και βαράκι άλλη μία στο κενό. Λοιπόν, και στο τηλέφωνο του μπάνιου. Λέει εδώ πέρα ο 69, και στο τηλέφωνο του μπάνιου σίγουρα. Ο 6978, ο Καρυπίδης λέει παραμύθια στον κόσμο του Άρη για πάρα πολλά πράγματα, όπως και για το ότι θα φέρει καλό προπονητή. Μη σας πω τι θα φέρει, μας πρίξατε να τον ταντεύετε κάποιοι, οι περισσότεροι τον υποστηρίζετε συγγενείς του, είστε λέει. Λοιπόν, ο φίλος σου λέει ότι ο Καρυπίδης παραμύθια στον κόσμο του Άρη, ότι θα φέρει καλούς παίχτες και καλό προπονητή. Μη σας πω τι θα φέρει, λέει, μας πρίξατε να τον ταντεύετε. Οι περισσότεροι συγγενείς του λέει είστε που τον υποστηρίζετε. Πάντως εμείς δεν τον υποστηρίζουμε, ούτε τον αποδομούμε, ούτε τον υποστηρίζουμε. Λέμε τα καλά του και τα κακά του. Ο 6984 λέει να βγει ο Αντιλουτσέσκου Σαλιάρης, ο Δημήτρης από την Κατερίνη, να μας πει για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Μη χαρακτηρίζεται, ρε παιδί. Ο κόσμος λέει γελάει μαζί του, ναι. Φίλε, ο Δημήτρης από την Κατερίνη έχει πέσει μέσα σε πάρα πολλά. Έχει κάνει πολλές εύστοχες
δηλώσει 6-9-84. Και όσο για τον Λουτσέσκου, σου δείχνει ο Δημήτρης από την Κατερίνη ότι είναι ΠΑΟΚ πραγματικά και λέει ότι εφόσον ο Λουτσέσκου τώρα την ομάδα την έχει ρολάρει, μαζί του με τα χίλια. Πάμε στις γραμμές. Γεια σας. Καλησπέρα σας, Αντώνη. Καλησπέρα, Γεια σας, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα. Λοιπόν, η ομάδα μου αιμορραγεί πραγματικά και θέλω τη συνομιλία μας να αρχίσουμε λίγο κάπως, δεν ξέρω, παράξενα σήμερα. Θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ, Αντώνη Πουλαλή. Ξέχω στείλει στο Messenger ένα μήνυμα για το Μάτζιο. Σε παρακαλώ, διάβασε το ακριβώς όμως. Να το και δω. Θα απαντήσω και θα συζητήσουμε. Ωραία. Εσύ ξεκίνησε. Θα ήθελα ακριβώς να το διαβάσω. Ναι, να το διαβάσω. Λίγο να το ανοίξω να το βρω και να το διαβάσω. Λοιπόν, δώσ' μου μισό λεπτό. Δεν ξέρω και τι ώρα μου το έστειλες, έτσι. Λοιπόν, το τελευταίο που σου έστειλα ήταν. Εντάξει, θα το βρω. Πες εσύ αυτά που θες. Εγώ το διαβάζω στην πορεία του. Όχι, είναι για να ξεκινήσω τη συζήτηση. Σήμερα θα συζητούσα και λίγο χρόνο. Συνήθως δεν σε κρατάω πολύ στην εκπομπή. Θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ. Μισό λεπτάκι, να το βρω. Είσαι και φουλ, η παραγωγή σας είναι εκπληκτική. Το κακό είναι ότι έχει πάρα πολλά μηνύματα. Ναι, περίμενε, τώρα θα το βρω, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Δώσ' μου λεπτό και να μπω μέσα στο... Καλά λέγε εσύ και θα το βρω. Δεν μπορεί να θέλει να το διαβάσουμε πρώτα για να το σχολιάσει. Συνέχισε η Κωνσταντίνα, τι θες να πεις. Όχι, για να μπορέσουμε να... Έλα, το βρήκα, να το βρήκα. Λοιπόν, λες, αν σε κρατήσει ο Καρυπίδης και σου φέρει αυτό που θέλεις... αυτό που θέλεις δεν μπορείς, δεν το έχεις. Έκανες προετοιμασία τον Άρη με καλό υλικό, με το υλικό που βγήκες τρίτος. Την πρώτη χρονιά λέγαμε ότι θα κάνεις προετοιμασία και θα πάμε καλά. Αποτέλεσμα να φέρουμε άσχημα αποτελέσματα με μικρές ομάδες, ενώ έφαγες και 8 γκολ μόνο από τα Γιάννα. Αν μείνεις, αλλά όσο οι οπαδοί του Άρη σε στηρίζουν σήμερα όπως και τότε, θα επαναλάβουν το ίδιο που είπαν και τότε. Μάτζιο, δεν μπορείς, έφτασε το ταβάνι σου. Το αποτέλεσμα. Θα φύγεις νύχτα πάλι γιατί απλά είσαι μέτριος. Αυτό είναι μια αφορμή για να δώσω να καταλάβουμε όλοι ότι ο Καρυπίδης αυτό που είπα χθες είναι χρήσιμος, αλλά και ο Μάτζιος είναι ένα λάθος του Καρυπίδη. Ένα λάθος από Καρυπίδη. Γιατί αν θα ανατρέξω να κάνω μια αναδρομή, ας πούμε, ο Μάτζιος πήγε την πρώτη χρονιά καλά. Τον πρώτο γύρο που έφτασε να τερματίσει σχεδόν πρώτος, αν θυμάμαι καλά, ή πρώτος ή δεύτερος, αλλά με υλικό που το οποίο υπήρχε στον Άρη. Υπήρχε δηλαδή, το είχε ο Ένικ αυτό το υλικό και με αυτό ξεκίνησε και έκανε αυτή τη χρονιά. Από εκεί και πέρα στο δεύτερο γύρο, ο Άρης δεν πήγε καλά με τον Μάτζιο, δεν πήγε καθόλου καλά. Στα play-off κέρδισε μόνο τον Αστέρα Τρίπολης, αν θυμάμαι. Η μόνη νίκη που έκανε ήταν, απλά είχε διαφορά γιατί οι άλλες ομάδες δεν ήταν στα καλά τους. Τον Αστέρα Τρίπολης και βγήκε τρίτος. Ο Μάτζιος είναι ο προπονητής που ο Άρης έχει τις περισσότερες ήττες ιστορικά εντός έδρας, τις έχει με Μάτζιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι γίνεται όμως τώρα. Ο Καρυπίδης τον βολεύει ο Μάτζιος. Είναι φίλοι. Και δεν μπορεί να περάσει, δηλαδή τα συζητάνε οι δυο τους και τελικά η απόφαση είναι του Καρυπίδη. Συμφωνεί ο Μάτζιος. Αυτή είναι η ουσία. Και για αυτούς που θα βγούνε και θα πούνε, γιατί ο Κλεωμένης βγήκε χθες και κατηγόρησε αυτά που είπα εγώ, και καπάκι εγώ σου έστειλα την δεκάδα που έχασε 3-0 από τον Ατρόμητο, λέγοντάς ο Καρυπίδης ότι έπαιζε με 10 τραυματίες, και η δεκάδα που σου έστειλα, άμα τη διαβάσεις, είναι πιο πλήρης, γιατί έπαιζε και ο Παναγίδης, από τη σημερινή και από την προχθεσινή που κερδίσαμε τον Όφη. Δηλαδή, εγώ τα έχω με οπαδούς του Άρη, οι οποίοι έχουν παροπίδα. Εάν θέλουμε να βελτιωθεί ο Άρης, πρέπει να τα βλέπουν τα πράγματα όπως έχουν. Δηλαδή. Σήμερα, είπες, άκουσε το παιχνίδι, εγώ το είδα το παιχνίδι. Μπορείτε να μου πείτε τις αλλαγές που έκανε ο Μάτζιος. Μήπως έβγαλε τον καλύτερο παίκτη του Νταρίντα, τον έχει έβγαλε αυτόν που έβγαλε Νταρίντα, έβγαλε Σουλεϊμάνοφ, έβγαλε τον Μπάρντο και οι αλλαγές που έκανε όλες ήταν δολοφονικές. Επειδή κέρδιζε 2-1. Εγώ έχω μια φιλοσοφία και λέω το 1-0 ή το ένα γκολ διαφορά δεν είναι σκορνίκης ποτέ.
Ποτέ. Και ένα άλλο που συμβαίνει, γιατί να απαντήσω και στον Κώστα τη δράμα, επειδή βγαίνει και ηρωνεύτηκε, επειδή προσπαθώ να μιλήσω σοβαρά εγώ. Λοιπόν, εμείς έχουμε έναν τεράστιο φόρο. Αυτή η μεταγραφή είναι τεράστια ομορών, που εγώ πιστεύω θα πουληθεί από τον Καρυπίδη στο τέλος. Mm. Λοιπόν, ο Άρης, έχουμε έναν προπονητή που βάζει τον ομορών να ανοίγει διαδρόμους για να βάλουν γκολ οι οποίοι είναι από το πανέρι. Αντί ένας τεχνικός προπονητής να δημιουργεί διαδρόμους για τον ομορών ώστε να μπορεί να σκοράρεις, κάνει το αντίθετο και βλέπω εγώ ένα μωρό να μου τρέχει και στην άμυνα. Η ομάδα δηλαδή, ενώ έχουμε φέρει ένα φορ, το είπανε και στην αναμετάδοση, δεν τροφοδοτείται ο μωρό, ρε παιδιά. Και το πρώτο γκολ που κέρδισε τον πέναλτι, έκανε αυτό το τρομερό πλασέ, δεν ξέρω, δεν το είδε ο Αντώνης. Λοιπόν, είδα πάλι προσπάθεια του μωρών. Η ασίς του Νταρίδα στο μωρών ήταν ασίς για σεμινάριο. Και το δεύτερο γκολ του μωρών. Και κάθεσαι και μου βγάζεις εσύ το Σουλεϊμάνοφ και τον Νταρίντα και τον Μπάρτο και μου βάζεις, ξέρω εγώ, αυτούς που έβαλες. Τι να πω, δεν έχω να πω κάτι. Εγώ κοιτάξτε παιδιά τι να πω. Ακούω σήμερα από τους Αριανούς, κάνε πενταετές στον Μάτζιο. Αυτοί που το λένε σήμερα είναι αυτοί που λέγανε ότι Μάτζιο έφτασε στο ταβάνι σου. Και φέραν μετά τον Μπούργος. Κατάλαβε λοιπόν, ναι, εντάξει, αυτό γράψει και ναι, αυτή που λέει σήμερα κάνει πενταετές τον Μάτζιο. Ο Μάτζιος είναι ένας προπονητής αυτών των δυνατοτήτων. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που παίζει, παιδιά, ο Άρης. Πήγαμε στον ΠΑΟ και παίξαμε ταμπούρι. Πήγαμε στην ΑΕΚ, παίξαμε ταμπούρι, χάσαμε. Ήρθε ο Παναθηναϊκός εδώ μέσα, παίξαμε ταμπούρι, βάλαμε δύο γκολ. Αλλά πώς τα βάλαμε τα δύο γκολ, είδε κανείς πώς τα βάλαμε τα δύο γκολ. Με τις ικανότητες που έχει ο Μωρόν τα βάλαμε τα γκολ. Αυτή είναι η αλήθεια, ρε παιδιά. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Εγώ βγαίνω στην εκπομπή σας και λέω ότι ο Άρης σήμερα είναι με 7 ποδοσφαιριστές και με ένα προπονητή που μπορεί να το χειριστεί ο Καρυπίδης. Έτσι. Ναι, με ένα χειριστικό προπονητή λες, μάλιστα. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Γεια. Γεια. Έλα, ρε Αντώνη. Έλα, έλα. Είναι επιλογή σου να διαβάζεις ανώνυμα μηνύματα που με βρίζουνε. Αλλά και εγώ έχω το δικαίωμα να πω ότι αυτός ο κομπλεξικός που συστέλνει μηνύματα για μένα ας έρθει να τα πει μπροστά στη μούρη μου και να δούμε άμα μπορεί να... Καλά, εμένα με έχει βρει πολύ πιο χιδέα από σένα. Να του κατεβάσω και εδώ τα μούτρα και να τα πούμε καλά. Εντάξει, εμένα με έχει βρει πολύ πιο χιδέα, συνέχισε. Εντάξει, κοίτα, σου λέω είναι επιλογή σου να κάνεις ό,τι θέλεις, να διαβάζεις ανώμηνα. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Καταφερόμενα εναντίον κάποιου. Ναι, ναι, λάθος το σχόλιο. Αρχίζει έστω στον αέρα. Μπροστά μου σίγουρα δεν μπορεί να έρθει να τα πει. Αλλά άμα έχει τέτοια, ας γίνει να τα πει. Ας βγει 684 στον αέρα. Ας βγει ένα εδώ μήνυμα. Ο κάθε γραφικούλης εκεί πέρα να στέλνει ένα μήνυμα για να το διαβάσει έτσι να ιντρικάρει. Ας βγει να πει αυτός εκεί την άποψή του. Να δούμε, μπορεί να μιλήσει. Δύο προτάσεις μπορεί να κολλήσει τις λέξεις και να τις πει. Δεν ξέρω. Ας βγει να με πει αδιάρρη στον αέρα. Να ακούσουμε τη φωνούλα. Λοιπόν. Πάμε στην ουσία. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Η ουσία είναι τώρα, εγώ ακούω, εντάξει, τους είπα, υπάρχουν κανένα δύο γραφικοί εκεί, οι οποίοι κρίμα που δεν κερδίζει ο Άρης και χάνει τους βαθμούς, γιατί θα σταματήσουν και να βγαίνουν εκεί από τη δράμα και ο Κλεωμένης. Αλλά, εντάξει, εγώ τους λέω την αλήθεια από το καλοκαίρι και αυτοί λένε τα δικά τους. Κάποια στιγμή, εντάξει, τώρα πάει 15-20 βαθμούς η διαφορά, θα σταματήσουν να λένε τα δικά τους. Κοίτα να δεις. Εγώ απορώ γιατί φωνάζουν και γιατί χτυπιούνται και οδύρονται. Ο Άρης, το θετικό είναι ότι δεν απειλεί κανένα στην πέμπτη θέση. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να χτυπήσει και την τετράδα. Είναι εκεί πέμπτος, χωρίς αντίπαλο. Παίζει στο δικό του, στη δική του ταχύτητα. Δηλαδή, αν πει στο πρωτάθλημα είναι μία οι πρώτες τέσσερις, δύο ο Άρης μόνος του. Τρεις υπόλοιποι που θα διεκδικήσουν μια θέση στα play-off 4-5 ομάδες και μετά οι άλλοι όλοι ας πούμε μια πέμπτη ταχύτητα εκεί να χαροπαλεύουν. Ο Άρης έχει αυτό, ούτε κοιτάει προς τα πάνω ούτε και απειλείται από κάτω. Έτσι τουλάχιστον πως δείχνουν μέχρι τώρα τα πράγματα. Καμία ομάδα δεν δείχνει ότι μπορεί να χτυπήσει την πέμπτη θέση. Θα μπει στα play-off σίγουρα. Εγώ τους είπα ότι για να βγουν Ευρώπη πρέπει να
πρέπει να αιματοκυλιστούν με, με τον νέο τους ξαδερφάκι, την ΑΕΚ. Εντάξει, αυτό είναι το... Δυστυχώς η ΑΕΚ αποκλείστηκε στην Ευρώπη, πετάς. Είναι κακό για αυτούς, κακό για αυτούς ότι αποκλείστηκε στην Ευρώπη. Αλλά πιστεύω αν παιχτούν τα μάτια ίσια και έχει γίνει μια συμφωνία να μην πάθουν τα ίδια με τον Ολυμπιακό που ήταν και φίλοι και τους έκανε κάζο κάθε φορά στο κύπελο. Αν γίνει τα μάτια ίσια και γιατί όχι, άρχισε να πάρει ένα αποτέλεσμα. Για το σημερινό μάτς, εγώ δεν μπόρεσα να το δω, η ώρα ήταν ακατάλληλη και 5 ώρα δεν μπόρεσα να το δω. Είδα όμως τα στιγμιότυπα. Και εγώ τα είδα. Όσες ευκαιρίες και να έκανε, τρως 2 γκολ από τη Λαμία και στην ουσία βάζεις ένα. Το πέναλτι για μένα είναι ανύπαρκτο, ας πούμε. Αυτά είναι γελία πέναλτι. Τι πέναλτι ήταν αυτό? Ο άλλος χτυπάει μπάλα στο σώμα του, χέρι στήριξης, να κοιτάει, πέφτει ο άνθρωπος στο έδαφος και βάζει το χέρι στήριξης που λέμε κάτω στο έδαφος και βρίσκει μπάλα. Αυτά τα πέναλτι προσβάλλουν το ποδόσφαιρο γενικά. Έτσι. Όπως και το πέναλτι, ας πούμε, του Ολυμπιακού, δεν πρέπει να δίνονται αυτά τα πέναλτι. Εντάξει, ας έβαζε τα γκολ. Έχασε 23 δεν λόγο. Είδα ευκαιρίες καλές. Έκανε πραγματικά καλές ευκαιρίες. Αυτό δείχνει ότι παίζει μια προφανώς αφέλεια. Και αυτή η ικανότητα είναι να σβόξει την μπάλα στα δίχτυα. Για να κλείσω, θα πάω στο σπουδαιότερο γεγονός της μέρας. Δεν ξέρω, δεν άκουσα το πρώτο δεκάλεπτο. Για μένα η είδηση της ημέρας είναι ότι η θέση, η πανελλήνια θέση του γελοτοπιού πλέον δεν είναι πλέον ορφανή. Μετά και την απώλεια που μας άφησε για άλλο κόσμο του αγαπητού Θεοδωρίδη, πλέον ο... Ο κύριος Κούγιας. Που παρακαλούσες γονιπετής εκεί στις εκπομπές σου να αναλάβει και να σώσει τον Ηρακλή, πλέον θα μας διασκεδάζει η Πανελληνίας, θα βγαίνει λοιπόν να κλαίει και να μας λέει πώς αδικείται ο Ολυμπιακός και πλέον θα δώσει ένα άλλο χρώμα και στη Λίγκα και στο πρωτάθλημα. Εντάξει, αργήσανε λίγο να βρούμε τον αντικαταστάτη του Κυρσάβα, τα καταφέρανε. Πιστεύω είναι ο πιο άξιος. Στο τελείωμα λοιπόν της, στο τέλος τώρα γιατί έχει περάσει και τα 70. Μόνο που το σκέφτομαι φίλε, πονοκέφαλος με πιάνει από τώρα. Θα μας δώσει νέα πνοή, νέα πνοή και αυτή και η γάβρη, ας πούμε, ο μέσος γάβρος δηλαδή που ένιωθε αυτό το, τη στέρηση εκεί στην Αθλητική Κυριακή και όλα αυτά, πλέον πιστεύω θα είναι ευτυχισμένος. Θα ζήσουμε πάλι μοναδικές στιγμές. Αυτό έχω να πω. Όσο για τον ΠΑΟΚ, κοίτα να δεις, τώρα αυτά τα μάτς πρέπει να τα καθαρίζεις. Δεν πρέπει να τα συζητάμε. Άμα είναι να χώνεσαι, γυρνάω για τον οπαδό, αν είναι να χώνεται ο ΠΑΟΚτής για το μάτς της Κηφισιάς, στην κατάσταση που είναι ο ΠΑΟΚ, το θεωρώ ότι εγώ τι να χωθώ, θα κερδίσω την Κηφισιά. Αν μπει η ομάδα, παίξει την μπάλα, εγώ έτυχε να τη δω και την Κηφισιά με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, μια φιλότιμη ομαδούλα με τρομερές όμως αδυναμίες. Δηλαδή επιθετικά, άμα είναι λίγο καλός ο Πάπου, θα βάλει τουλάχιστον 3 γκολ. Και εγώ έτσι πιστεύω ότι δεν υπάρχει τρόπος και φυσικά. Έχουν απουσίες Τάισον και Ζήμικο, είναι σοβαρό για τον Πάπου. Και ο Κουλιαράκης λείπει. Και ο Κουλιαράκης, ναι. Μπορεί να αντικατασταθεί. Θα δημιουργήσει ο Πάπου σίγουρα τις φάσεις εκεί σε αυτό το παιχνίδι. Να κάνει τα γκολ, να τελειώνει το μάτι γρήγορα. Γιατί έχουμε Χριστούγεννα. Λοιπόν, πριν κλείσεις, λέει ένας φίλος και λέει, σε ρωτάει σοβαρά. Για τον Παναθηναϊκό, να δεις. Επειδή εγώ τον Παναθηναϊκό τον έχω δώσει για πρωταθλητή από το καλοκαίρι, εντάξει, τώρα δηλαδή δεν αλλάζει η σκέψη μου ότι ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Είναι ο μοναδικός που τον πιστεύω ότι θα τον διεκδικήσει σίγουρα στο τέλος. Εγώ έχω βγάλει από το μυαλό μου και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ για τους δικούς μου λόγους. Πιστεύω, εντάξει, ότι το ΠΑΟΚ μπορεί να το διεκδικήσει αγωνιστικά με αυτό που δείχνει. Λοιπόν, σε ρωτάει... Αλλά ο Παναθηναϊκός, μην νομίζετε ότι αυτό που έδειξε 2 εβδομάδες δεν θα συνέλθει κάποια στιγμή. Ωραία, λέει 697. Εντάξει, και για την ΑΕΚ. Με ένα μάτι την εβδομάδα θα βρούνε, θα ξεκουράσουν τους παίκτες τους. Μην περιμένετε τώρα να είναι... Γιατί κάποιοι βγαίνουν τώρα και καλά κάνουν, εντάξει, εγώ και εγώ μέσα σε αυτούς, οι ΠΑΟΚτσίδες δηλαδή, ότι... αρχίζουν και ηρωνεύονται και μάλιστα βγαίνουν και σηκώνουν κεφαλάκια αυτοί οι οπαδοί του Λουτσέσκου έτσι λίγο δεδιασμένα. Τώρα ένας οπαδός του Λουτσέσκου σε ρωτάει. Θα και έχει πολύ δρόμο ακόμα. Ωραία, λέει ο 697. Εδώ και θέλω να το πάρουμε το πρωτάθλημα και ίσως δείχνουμε αυτή τη στιγμή πιο πλήρης. Αλλά μην νομίζω ότι οι άλλοι
Και κάθε μισά δρόμο τα χέρια, ναι, το καταλαβαίνω. Και στην ΑΕΚ. Τον Ολυμπιακό σύμπαν δεν τον υπολογίζω καθόλου, γιατί δεν πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί. Ωραία, η ερώτηση του ακροατή είναι: τριετές λέει πενταετές το Ρασβάν, σοβαρά λέει σε ρωτάω Δημήτρη. 45 να του κάνετε, να το κοίτα, όσο ζει ο μπαμπάς του και κάνει εκεί στην Τζούμπα και τρώει ψαράκι εκεί πέρα στην Καλαμαριά και αυτά. Και ο άνθρωπος τα βλέπει καλά και θα κάνει εκεί στη ζωή του Σαββίδη και θα παρακολουθεί τον πάο και τις προπονήσεις και αυτά και θα μπορεί να το συμβουλεύει. Ας κάθει και 50 χρόνια ο Λουτσέσκου. Ωραία. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα, Κλεωμένη. Λοιπόν, τι έγινε σήμερα, 5-0 μου έλεγες. Όχι, με άλλο θα συμφωνήσω, με άλλο θα διαφωνήσω. Εγώ λέω για το σκορ που έλεγες εσύ τι θα γίνει. Ναι, ναι. Το παιχνίδι το σημερινό που λες, Αντώνη, ήταν μια μαγική εικόνα. Ήταν. Δεν το είδατε καλά. Δεν το είδατε καλά. Ήταν μαγική εικόνα. Είπαμε ότι άρχισε να κερδίσει. Ποιος είπε όχι. Ένας μέτριος στο πρώτο ημίχρονο που όμως υπήρχε δοκάρι. Ναι. Και ένας εκπληκτικός στο δεύτερο ημίχρονο που τη Λαμία τη διέλυσε. Mm. Από την αρχή της χρονιάς μέχρι και σήμερα σε κάθε μάτς αν δείτε ο Άρης έχει ή ένα ή δύο δοκάρια. Αυτό δεν είναι κακή. Κακός προγραμματισμός του καλοκαιριού. Αυτό είναι ατυχία. Αυτό ναι. Το δοκάρι είναι ατυχία. Ναι. Εσείς μιλάτε συνέχεια για τον κακό σχεδιασμό του καλοκαιριού. Και τον κακό σχεδιασμό του καλοκαιριού δεν τον έχει κάνει ο Καρυπίδης. Τον έχει κάνει ο κύριος Παλίκουτσα, καλή ώρα του εκεί που είναι. Δεν τον είπε κανένας. Πίστευε σε κάποιους παίκτες που έφερε και οι παίκτες αυτοί δεν ανταποκρίθηκαν. Γιατί μπορεί να μην τέριασαν στον Άρη. Να μην προσαρμόστηκαν. Ο Πάβησιτς μπορεί να πάει σε μια άλλη ομάδα και να βγάζει μάτια. Έτσι. Λοιπόν, το σημερινό παιχνίδι λοιπόν ο Άρης είχε 25 τελικές, από τις οποίες οι 15 ήταν κλασικές που δεν χάνονται. Να θυμηθώ το Φαμπιάνο. Είναι και θέμα ικανότητας όμως, ρε φίλε, Κλεωμένη. Είναι και θέμα ικανότητας. Ναι, δηλαδή, με λες για τα δοκάρια, αλλά να σε πω κάτι. Ένα δοκάρι, δύο δοκάρια, τρία δοκάρια, πέντε δοκάρια είναι και θέμα ικανότητας. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Είναι και θέμα ικανότητας. Και αλλά... με βάση τις ευκαιρίες που έκανε και με τον Όφη και σήμερα. Δεν έβαλε τα γκολ, ρε φίλε. Κατάλαβες, έχεις το Μωρόν. Που πάλι καλά που έχεις το Μωρόν, δηλαδή, που τα στατιστικά του είναι πολύ καλά. Οι υπόλοιποι χάνουν σοριδών. Δεν έχεις άλλους, δηλαδή, να σου δώσουν το εύκολο γκολ. Αυτό σου εξηγώ. Λοιπόν, είναι και θέμα ικανότητας, αλλά και άλλα παιχνίδια. Δηλαδή, το θυμάστε πριν από λίγες μέρες το ντέρμπι που έγινε στην Αγγλία, Liverpool, Manchester United. Το σκορ αυτό ήταν 0-0. Αυτό είναι καραμαγική εικόνα. Μπορούμε να πούμε ότι η Λίβερπουλ στερείται ικανότητα επειδή δεν έβαλε γκολ. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα μεμονωμένο παράδειγμα. Ένα μεμονωμένο παράδειγμα. Εντάξει. Ναι, σας φέρνω ένα παράδειγμα ότι μπορούν να γίνουν αυτά στον ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά τώρα με τον Άρη παραγίνεται. Όπως και ο Άκης, ο πρώην συμπαρουσιαστής του, το είδε πολύ καλά το παιχνίδι. Και είπε, το παρομοίασε με το μάτς. Το παρομοίωσε με το μάτς που έπαιξε στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Εκεί το είδατε σωστά το παιχνίδι. Ότι το είδατε σωστά το παιχνίδι και είπατε ότι ήταν άτυχος ο ΠΑΟΚ που δέχτηκε τον κόλ στο 95 γιατί έκανε ευκαιρίες, γιατί. Αλλά δεν είδατε σωστά το Άρης Λαμία. Ο Άρης την διέλυσε τη Λαμία στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα του γιατί δεν μπήκαν τα κούλια, άλλο παπά Ευαγγέλιο. Άλλο παιχνίδι λοιπόν, όμως. Με τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, το άλλο παιχνίδι. Ναι, αλλά καμία σχέση. Περίπου ίδια εξέλιξη. Ίδια εξέλιξη είχε περίπου το παιχνίδι. Ίδια εξέλιξη όσον αφορά το σημείο που ισοφαρέστηκε. Ναι, ναι, το ίδιο, ναι, ναι. Κατά τα άλλα... δηλαδή δεν το είδατε καλά το σημερινό παιχνίδι. Να μου λέτε για τις ακαδημίες που δεν έχει. Δηλαδή αυτά τι σχέση έχουν αυτό ήταν ρεκλειωμένη προέκταση της συζήτησης. Λέγαμε γενικότερα και πήγε το θέμα και εκεί. Δεν έχει να κάνει με το παιχνίδι. Καταλάβες. Ούτε και εμένα με ενδιαφέρουν ακαδημίες να έχει μια ομάδα. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει δηλαδή να έχει ακαδημίες. Έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο τώρα που μπορείς να φέρεις παίκτες. Ούτε και εμένα με ενδιαφέρει η ακαδημία, γιατί βλέπω ότι δεν υπάρχουν ταλέντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν βλέπω εγώ να ξεχωρίζουν ταλέντα. Εκτός από, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα να ξεχωρίσουν 2-3 άτομα, αυτό τι σημαίνει, ότι υπάρχουν ταλέντα στην Ελλάδα? Ποια ταλέντα υπάρχουν στην Ελλάδα? Ο Παναθηναϊκός πήγε να κάνει ομάδα με ταλέντα και ήταν δέκατος. Δεν μπορούσε να κερδίσει κανέναν. Μόνο με ταλέντα. Κλεωμένα, το σκεπτικό δεν είναι μόνο με ταλέντα. Το σκεπτικό είναι μέσα
στην ομάδα που θα φτιάξεις κάθε ένα χρόνο, δύο χρόνια να αναδεικνύεις και δύο-τρεις ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι το σκεπτικό. Καταλαβες. Ναι, και τελειώνοντας θέλω να πω στον πρώτο ακρόατη της εκπομπής που είπε, είπε συγκεκριμένα για το Μάντζιο. Mm. Και εγώ συμφωνώ στο να φύγει ο Μάντζιος, Αντώνη και Βαγγέλη. Βαγγέλη. Και εγώ συμφωνώ να φύγει. Αλλά όχι να έρθει ο Ένινγκ, όχι να έρθει ο Ιταλός Μάντζιος, όχι να έρθει ο Γερμανός Μάντζιος, να έρθει ένας προπονητής σαν ποιον, Αντώνη, που το λέω συνέχεια, στο επίπεδο πιανού του Μάρτιν. Του Μάρτιν του Ολυμπιακού, ναι, αυτό μου έχεις πει κατά καιρούς. Τέτοιος προπονητής, φίλε, εσύ που πήρες πρώτος τηλέφωνο, τέτοιος προπονητής, άμα μπορεί να έρθει, να φύγει ο Μάντζιος χτες. Αλλά αν είναι να έρθει ο Γερμανός Μάντζιος ή ο Ιταλός Μάντζιος, εγώ θέλω τον Έλληνα Μάντζιο. Ναι, γιατί, λοιπόν, να μην μπορεί να έρθει ένας Μάρτιν στον Άρη, δεν κατάλαβα. Ένας. Γιατί να μην μπορεί να έρθει ένας Μάρτιν στον Άρη, λέω. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Άμα μπορεί ο Καρυπίδης οικονομικά να φέρει τον Μαρτίνς ή κάποιον σαν τον Μαρτίνς, να τον φέρει. Αλλά άμα δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να δώσει, ξέρω εγώ, 1,5, 2, 3, δεν ξέρω πόσα χρήματα παίρνει αυτού του βεληνικού προπονητές. Καλά, αυτό να το κάνει. Αυτό θα πρέπει να δει το καλοκαίρι, όχι τώρα. Τώρα δεν έχει πια νόημα. Βέβαια. Τέλος πάντων, να σε καλά. Περιμένουμε τις μεταγραφές του χειμώνα, τώρα του Ιανουαρίου. Καλά, για να πάμε και στο break. Καλά. Λοιπόν, I Billy Addis Babies, έτσι παιδιά. I Billy Addis Babies, χιλιάδες επώνυμα ελληνικά και ιταλικά ρούχα σε τιμές χοντρικής όλο το χρόνο. Δερμάτινες ζώνες στα 5 ευρώ. Δερμάτινες ζώνες, επαναλαμβάνω, στα 5 ευρώ. Ένας χώρος 1100 τετραγωνικά μέτρα για να βρείτε τα πάντα σε ελληνικά και ιταλικά ρούχα. Κυριάκου Μάτση 5 στους αμπελόκηπους. Αμπελόκηπους, έτσι, Κυριάκου Μάτση 5. Και υπάρχει και e-shop, ibcollection.com, όπως το ακούτε, ibcollection.com. Και τηλέφωνο για να πάρετε πληροφορίες 2310-720-990. 2310-720-990. IB Ηλιάδης Μπάμπης. Κυριάκου Μάτση 5 αμπελόκηποι για τα χριστουγεννιάτικα δώρα στον εαυτό σας και στους αγαπημένους σας. IB Ηλιάδης Μπάμπης. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα και θα γυρίσουμε. Το κέντρο είναι κατηλημμένες σε όλες τις γραμμές. Αυτοί που είχαν πάρει στο Viber και δεν κοίταξα γιατί είναι λίγο σε άλλο σημείο ψηλά η οθόνη, ας πάρουν ξανά στο Viber, θα τους δώσουμε τον λόγο και αυτούς. Πάμε εμείς τώρα στο διάλειμμα των... Θέλουμε να πάμε στο διάλειμμα των 11, αλλά μισό λεπτό, μισό έχουμε. Αν σε κάνει... περίπτωση θα έχει τεθεί θέμα προπονητή στον Άρη για το καλοκαίρι, λέμε τώρα έτσι, υποθετικό το σενάριο, και απλά λέω μια σκέψη. Ρε φίλε, να σε πω κάτι. Αυτό το λάθος που έκανε όφη με τον Νταμπράουσκας. Έκανε λάθος, λες. Εννοείται, ρε φίλε. Δηλαδή, τι παραπάνω θα κάνει τώρα με αυτό που πήρε, δηλαδή. Θα πάει, θα λάβει για τριάδα, τετράδα όφη, δηλαδή, και τον έδειξε τον Νταμπράουσκας. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, κάθε ομάδα. Εγώ προσωπικά, ρε φίλε, θα τον έκλεινα. Εντάξει, τώρα δεν έχει σημασία τι λέω εγώ. Σαν σκεπτικό. Για μένα ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Δεν έκανε υπομονή στον Όφη. Τα κλασικά που γίνονται πάντα στις ελληνικές ομάδες. Ναι, δηλαδή. Δεν κάνει υπομονή. Άστο. Πάμε. Πάμε γρήγορα στους επόμενους φίλους γιατί γίνεται χαμός. Έτσι είναι γεμάτα πάντα κέντρα. Viber τα πάντα. Πάμε όλα. Λίγο και πιο γρήγορα να μας κράζουν οι άλλοι. Ναι, ναι. Θα έχουν δίκιο. Εντάξει, ακούσαμε 4 φίλους. Οκ, okay, ακούσουμε τώρα άλλους 5-6 σίγουρα. Λοιπόν, πείτε λίγο στον Κλεμμένη, λέει, που μιλούσε πριν. Τι έγινε, λέει, με το πέναλτι. Ήταν πέναλτι. Εντάξει, μπορεί και να μην ήταν. Λοιπόν, ο φίλος ο 697 που ρώτησε ο Δημήτρη αν θα κάνουμε τριετές ή πενταετές συμβόλαιο στο Ρασβάν. Του λέει του Δημήτρη, είσαι άπλας Δημήτρη, λέει, αφού θες να του κάνουμε και 50 χρόνια συμβόλαιο. Λοιπόν, ο φίλος ο Ανδρέας εδώ πέρα λέει το εξής, ο 6939. Συγγνώμη, λέει, που δεν ρωτήσαμε τον Μπάουκ αν τους αρέσει, λέει, ο Κούγιας ή όχι για τον Ολυμπιακό. Μάλλον Ολυμπιακός ο φίλος. Και μάλλον δεν του αρέσει η γνώμη σας για τον Κούγια. Εσένα σε αρέσει, ρε φίλε. Σε τιμάει, εσένα τώρα να έχεις. Δεν ξέρω. Πάμε. Πες μας τη γνώμη σου. Γεια σε σας. Τιμάει αυτό το πράγμα. Γεια σας. Έλα, ρε Αντώνη. Έλα, σ' ακούμε, ναι. Μια χαρά ακούγεις. Έλα. Κιτρινό μαύρη καλαμαριά. Γεια. Λοιπόν, τι ανάλυση τώρα είναι αυτό που ακούω, ρε φίλε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Δηλαδή, στο 94 και 30 έχει την μπάλα πλάγιο στο κόρνερ δίπλα. Ναι. Φτάνει η μπάλα στον αντίπαλο τερματοφύλακα και σε 30 δευτερόλεπτα τρως αντεπίθεση και δέχεσαι γκολ. Ρε φίλε,
Αγώνας μπάσκετ να ήταν. Με μια καλή άμυνα σε 30 δευτερόλεπτα έπαιζε να μην προλάβει να κάνει επίθεση ο άλλος. Αυτό το πράγμα τώρα, αν εγώ βγω, γιατί άκουσα τον Τίνο που φταίει ο Καρυπίδης, φταίει ο κακός καιρός και φταίνε τα σύννεφα. Αυτό το πράγμα ρε φίλε, όταν θέλει 30 δευτερόλεπτα να λήξει. Και ανάδρομος Ερμής. Και εσύ είσαι στο κόρνερ και τρως αντεπίθεση και δέχεσαι γκολ. Ενώ μπορεί να κάνεις ένα φάουλ στο κέντρο και να τελειώσει η ιστορία. Λέγεται αναδογανωσιά, λέγεται μπάτα σκύλια λέστε, και λέγεται ότι δεν υπάρχει ένας έμπειρος παίκτης στον χώρο του κέντρου να μπορεί να μεταφράσει, να καταλάβουν και οι 11 αυτό που θα πει και να τους πει ότι ξέρετε κάτι, δεν περνάει μπάλα το κέντρο ρε παλικάρια, 30 λεπτά έχει μείνει και τελειώνει το μάτς και φύγαμε. Να κάνουμε γιορτές ρε φίλε. Δηλαδή δεν θα σπάσει μας το κεφάλι μας τώρα. Και δεν θα χρεώσουμε τώρα τα πράγματα, ας πούμε, να πούμε ότι φταίει ο Μάτζιος και φταίει ο Βορειοδυτικός. Κάτσε, συγγνώμη, όλο αυτό που είπες εσύ τώρα, δηλαδή τι, αυτό που λες εσύ δεν επιρρύπτει κάπου ευθύνη, στον προπονητή σου παίκτης δεν επιρρύπτει ευθύνη. Το περνάει μπάι. Ο Μάτζιος, ρε Αντώνη, όταν η μπάλα είναι στο κόρνερ, τι να κάνει, να μπει μέσα, ας πούμε, να πάει στο κέντρο, ας πούμε, να κάνει κανένα τάκλιν. Όχι, άρα οι ποδοσφαιριστές δεν πρέπει να κάνουν εκείνη τη στιγμή καθυστέρηση, δεν πρέπει να βρουν τον τρόπο να τελειώσει το παιχνίδι. Ανώδυνα. Αυτό δεν λέμε. Άρα οι παίκτες φταίνε, αλλά και ο προπονητής. Όταν, ρε Αντώνη, όταν έχεις πάρει να πούμε 15 ξένους παίκτες που μεταξύ τους δεν μπορούν να συνοηθούν γιατί δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα. Γιατί ο ένας είναι από το ένα μέρος, ο άλλος είναι από το άλλο και ο άλλος είναι από το άλλο. Δεν έχουν κάνει προετοιμασία μεταξύ τους. Δεν έχουν γνωριστεί. Και πιθανόν να μην ξέρουν και τα ονόματά τους μέσα εκεί πέρα τα μικρά. Αυτοί όλοι να πούμε δεν ξέρουν αν ξαναπέξανε μαζί. Είναι πολύ δύσκολο ρε φίλε να διαχειριστείς έναν αγώνα στα τελευταία δευτερόλεπτα. Δηλαδή, εγώ και εσύ να ήμασταν και από την γειτονιά να μαζευόμασταν και να βάζαμε το χοντρό τερματοφύλακα, θα το λύγαμε το παιχνίδι, ρε φίλε. Θα παίζαμε να πούμε πασούλες, θα πέφτει κανένας από εμάς στο κέντρο, θα καλούσαμε εμείς το 166, μέχρι να δει τα ασθενοφόρα και μέχρι να δει μέσα, ξέρω εγώ, θα το είχαμε τελειώσει το παιχνίδι. Εγώ μαζί σου. Μαζί σου. Δεν γίνανε όμως όλα αυτά. Δεν γίνανε όμως όλα αυτά. Κοίτα να δεις Αντώνη, εγώ ακούω τον Κώστα να πούμε γιατί τον Κώστα και τον αγαπάω και μιλάμε και τον σέβομαι και... αλλά του βγαίνει κάθε μέρα και ο Καρυπίδης και μας έζησε ο Καρυπίδης και μας έκανε και μας έρανε και άμα φύγει τι θα κάνουμε. Ρε σύ Κώστα για απάντησέ μου ρε φίλε σε ένα πράγμα. Γιατί δεν πουλάει ο Καρυπίδης. Γιατί δεν σηκώνεται να φύγει ρε φίλε. Αφού είναι τόσο καλός τι είναι ανθρωπιστής είναι. Δηλαδή ήρθε μας αγάπησε. Και λέει κάτσε να βάλω στον Άρη ας πούμε τα ωραία μου λεφτά. Γιατί από εδώ και πέρα πλέον βλέπεις ότι δεν υπάρχει ρε παιδί μου κάτι παραπάνω με τον Καρυπίδη. Ο άνθρωπος νοικοκύρευσε το σωματείο και οι προσδοκίες όλων μας ήταν ότι μέσα σε ένα νοικοκυρεμένο σωματείο που αυτή τη στιγμή δεν έχει χρέη, δεν κάνει, δεν ράνει και έχει πιάσει το ταβάνι του να δώσει ξέρω εγώ ένα ποσό κάποιος ξέρω εγώ να το πάρει να σηκωθεί να φύγει ρε φίλε. Αυτή τη στιγμή καπηλεύεται τον Άρη να πούμε ο Καρυπίδης και μας πάει τα νεύρα. Και παίζει να πούμε με τα νεύρα μας. Δεν μπορεί να μας πάει τίποτα παραπάνω. Στέλνει μήνυμα ο... Είναι αυτές. Να φέρει λέει ας πούμε έναν μεγάλο προπονητή. Πώς θα φέρει μεγάλο προπονητή ο Καρυπίδης ρε φίλε. Ο μεγάλος προπονητής είναι δυνατόν να έρθει και να δεχτεί ας πούμε το Μενέντεθ. Μα είναι δυνατόν τώρα. Έναν ξέρω εγώ αν υπάρχει παίκτη ας πούμε που τον έφερε. Είτε αυτό το κάλσο τώρα. Τι τυχαία είναι αυτή ρε φίλε. Ένας μεγάλος προπονητής θα πρέπει να κάνει 5 επιλογές. Όπως έκανε ο Λουτσέσκου ρε. Και να ζητήσει πέντε προσωπικότητες. Γιατί λοιπόν, το καλοκαίρι λέει, εγώ μη σου αυτό το υλικό. Δεν πάμε πουθενά. Ναι, ναι, έτσι. Λοιπόν, ή θα μου φέρετε αυτούς, ή μην έχουμε απαιτήσεις από εδώ και πέρα. Λοιπόν, τους κάτσανε κάποια αποτελέσματα, περάσανε σε κάποιους ομίλους, πήρανε κάποια φράγκα, πήρανε σέγγια ότι θα πάρουν λεφτά και κάνανε μεταγραφές. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Τώρα από εκεί και μετά, με την κολοφαρδία, με το έτσι και το αλλιώς, έγινε τι έγινε. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι, το σημαντικό, είναι ότι ξέρεις από πριν τι έχεις να κάνεις, ρε Αντώνη. Ξέρεις ποιο είναι το υλικό σου, να πούμε. Δηλαδή, ο Άρης, ας πούμε, στο δεύτερο γύρο, ρε φίλε, έχει να δώσει 12 παιχνίδια. Από τα 12 παιχνίδια, τα 6 είναι εκτός έδρας. Και από τα 6 που έχουμε μέσα, τα 3 είναι με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Και τα άλλα 3 ήταν με Βόλο, Λαμία και Όφη. Αν δεν πάρεις αυτά τα 3 τα σίγουρα, ποια από πού μετά θα έχεις προσδοκίες, ας πούμε, να πάρεις όμως. Είναι ο Άρης τώρα ομάδα που θα πεις ότι θα πάει να παίξει με τα λιμάτια της Αθήνας εκτός έδρας και θα κερδίσει. Πάντως, όχι δεν έχεις εμπιστοσύνη και εδώ όμως έχω τα ερωτήματα, τα οποία θα κάνω και ακροτές θα κάνω και εγώ. Σε ρωτάει ο Κωνσταντίνος που βγήκε στην αρχή πρώτος από τους ακουράτες σήμερα, λέει να ρωτήσω λέει κάτι Στέφανε, για τις αλλαγές λέει γιατί λες κάτι, πες και την οργανωσιά, η οργανωσιά δεν είναι ευθύνη του προπονητή.
Δύο μεγάλες διακοπές λέει έγιναν στο πρωτάθλημα λόγω εθνικής, ώστε ο Μάτζιος να ετοιμάσει την ομάδα, αλλά ακόμα την ετοιμάζει. Και λέει και ο Άκης, ο Παοξής, ο γνωστός Παοξής, λέει: Στέφανε, είχες πριν, λέει, πριν 10 μέρες ότι έχει μπει συμπαίκτης στον Άρη. Και τώρα λες να φύγει ο Καρυπίδης. Θα φύγει, λέει, ο Καρυπίδης και θα μείνει ο συμπαίκτης. Αντώνη, για τον Αρχοντή μιλάς. Ναι. Ο Αρχοντής, καλά, αυτό το παλικάρι πρέπει να έχει διπλή προσωπικότητα. Ο Αρχοντής, να πούμε στη σελίδα σου, ρε Αντώνη, που ανέβαλε να πούμε το άρθρο για τον ΠΑΟΚ, το σχόλιο του ήταν να πούμε τι κάνει, λέει, η κυτρινόμαυρη αρμάδα, και σήμερα να πούμε σήκωσε πανό, να πούμε υπέρ της Λαμίας. Την άλλη φορά να πούμε βάζε τραγούδια. Εντάξει, γνωστά πράγματα να σου πω κάτι, ΠΑΟΚ, δεν καλοκαιριστήκαν ήδη. Από μικρή σηκώνουν πάνω εναντίον των ομάδων που παίζει ο Άρης. Δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή με αυτά εμείς τα έχουμε ζήσει, έχουμε μεγαλώσει με αυτά. Δεν τους παρεξηγούμε πλέον. Ωραία. Είναι γνωστό το έργο. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, αφού είχε μετά τώρα ο Καρυπίδης, αν είχε πει ότι εγώ έχω βρει συμπαίκτη και δεν έχει βρει συμπαίκτη και δεν παρουσιάσει κάποιον, ευθύνομαι εγώ, ρε φίλε, που βγαίνω και ανακοινώνω αυτό που ανακοινώνει ο πρόεδρος. Είναι δυνατόν να ξέρω εγώ παραπάνω από τον Καρυπίδη? Εμείς μεταφέρουμε αυτά που ακούμε από τη διοίκηση. Αν η διοίκηση του Άρη μας λέει ψέματα, ψέματα λέμε και εμείς, ρε φίλε. Αλλά αυτό δεν είναι για να μας μένει σε εμάς. Αν λέει ψέματα η διοίκηση, εσύ δεν είσαι ψεύτης, να παράγεις κάτι που θεωρείς αλήθεια ενώ δεν είναι αλήθεια, αυτό λες. Ακριβώς, ρε Αντώνη. Λοιπόν, αυτό. Όταν οι πληροφορίες λένε αυτό, λέμε μεταφέρουμε αυτό. Το ρεπορτάζ του Άρη μεταφέρουμε. Δεν το λέμε από την κοιλιά μας. Εμείς δεν βγήκαμε ποτέ να βγούμε και να το παίξουμε παντογνώστες και να πούμε ότι ξέρεις κάτι, το μέλλον του Άρη θα είναι αυτό. Δεν είμαστε μελλοντολόγοι. Ακούμε, μεταφέρουμε και αισιοδοξούμε, ρε φίλε. Λοιπόν, αν αυτό δεν γίνεται επειδή ο Καρυπίδης είναι ανακόλουθος και δεν ξέρω αν είναι ανακόλουθος 100%, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Αν δεν γίνει, θα κρυθεί γι' αυτό, ρε Αντώνη. Αλλά σήμερα το μάτς, δεν μπορώ να πω ότι φταίει ο Καρυπίδης ή ότι φταίει ο Μάτζος, όταν θέλει 30 λεπτά να τελειώσει και δεν μπορεί να το κερδίσει, ρε φίλε. Δηλαδή, ήμαρτον, άκουσα κάποιον πριν που λέει καλά αυτό το πέναλτι, λέει δίνεται. Δηλαδή, βγαίνουν τώρα οι παοξίδες, ας πούμε, καβάλα πάνω στα λόγω να μας πούνε ότι ο Άρης, ας πούμε, ευνοήθηκε. Όταν πέρσι, ρε φίλε, έχω βάλει 16 γκολ και έχουν μετρήσει τα δύο και φύγα και στον Ολυμπιακό. Θυμάσαι πως έχασα όταν ένας διαιτής σφύριξε να πούμε φάουλ, ενώ έχει βάλει γκολ ο Άρης και δεν ήξερε για ποιο λόγο το σφύριξε. Ναι, το θυμάμαι. Αυτό θυμάμαι. Καλά, αυτό το πάθαμε και εμείς. Αλλά άμα το παίρνει και ο Πάκ αυτό το πέναλτι. Όρισε. Λέω, άμα παίρνει ο Πάκ αυτό το πέναλτι, θα ακούγαμε σχολεία, έτσι δεν είναι? Τι πέναλτι πήρε και τέτοια. Πέρσι με τον Άρη, ρε Βαγγέλη. Και πέρσι δύο φορές που με κέρδισες, μα μου γκολ έβαλες και με κέρδισες. Εντάξει τώρα. Είμαστε πολύ καλά, εδώ είμαστε. Καλά, τα έχουμε συζητήσει τώρα, μην τα ξαναζητήσουμε. Γνώμη σου αυτή. Και άμα ήταν ανάποδα, να δεις πώς θα πηγούσες εσύ τότε. Απλά τώρα, ρε φίλε, έχεις την παράγκα μέσα στην τούμπα. Έχεις φέρει τον Καγκάτση να πούμε, δηλαδή τον κύριο Παράγκα. Ποια είναι η παράγκα εσύ, Στέφανε, δεν βλέπεις? Ενώ εσύ δεν συμμαζεύεται, έχεις κάνει ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο και βγαίνεις τώρα να δώσεις συμβουλές εσύ στον Άρη. Εντάξει τώρα, ξέρεις και εσύ ότι μέσα σου βαθιά το παράλληλες τώρα. Έτσι δεν είναι, τα παράλληλες. Τώρα σοβαρά μιλάς, ρε Βαγγέλη. Τι, δεν τα παράλληλες. Εδώ μας πάνε, μας πάνε καροτσάκι, ρε φίλε. Να είσαι καλά, Στέφανε. Στη φετινή σεζόν. Να είσαι καλά. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Καλησπέρα. Πρώτον, καλησπέρα. Δευτερόλεπτα. Καροτσάκι μας πάει για τη σελίδα. Σας ακούμε, δευτερόλεπτα μιλάω. Μας πηγαίνει καροτσάκι φέτος. Θα με λες, ρε φίλε. Δευτερόλεπτα. Να μην αφήσουμε κάτι να πω τη γνώμη. Θα μας πεις και εσύ. Κάτσε, ρε φίλε. Μια χαρά μιλάνε, φίλε. Μια χαρά, δεν διακόπτουμε κανέναν. Μην μπαίνεις επιθετικός. Εγώ διακόπτω. Έγινε, άντε, για πες. Αντώνη. Έλα, για πες. Έλα, Παναγιώτης από την Κυπριζόμαυρη με νεμή. Έλα, ρε, πού είσαι εσύ, ζέχασε τον καιρό, τι κάνει αυτός? Παίρνω συνέχεια τηλέφωνο, δεν μπορώ να σε πιάσω. Έλα, ρε, καλά είσαι. Μια ώρα περίμενα. Έλα, για πες μου. Καλά, είμαι, δόξα τω Θεώ. Συγχαρητήρια για τον Ηρακλή προχθές. Μ' άρεσε η πεντάρα που έριξε. Εντάξει, κοιτάξτε. Για τον Πάγκο, γιατί δεν έριξε συγχαρητήρια? Να γελάς και εσύ λίγο. Πες και για τον Πάγκο. Συγχαρητήρια. Δεν πάει με τον Πάο, συγχαρητήρια δεν έχω. Α, μπράβο, ναι, να είμαστε. Δεν έχω τίποτα εγώ με τον Πάο. Σωστό. Πήγε σήμερα, Παναγιώτη. Πού να πάω στο κήπο, δεν πήγα. Ρε, πήγε εδώ, το έβλεπα στην τηλεόραση του Νόβα που έχω. Τι να κάνω να πούμε. Και ήμουν και αδιάθετος να πούμε. Τέλος πάντων, συμφωνώ με τον Στέφανο, όσα είπε, είχε δίκιο ο Στέφανος. Δεν συμφωνώ με τον δεύτερο που πήρε τηλέφωνο. Διαφωνώ. Και έχουν και δίκιο πάμε τους άλλους μηνύματα. Θέλω να σε πω, Αντώνη, το παιχνίδι το έκανε ο Μάντζος.
και να σε πω πώς το χάσε. Κάτσε. Πώς συμφωνείς με τον Στέφανο, αφού ο Στέφανος είπε ότι δεν το χάσε ο Μάτζιος. Ναι, είπε ότι οι ποδοσφαιριστές δεν κάναν τη δουλειά του σωστά. Σε αυτό πάντως που είπε, έχει δίκιο. Να μπει μέσα να βάλει γκολ ή να κάνουν αυτό που πρέπει, να κόψουν την μπάλα, να την καταπιούν εκεί πέρα, να τελειώνουν το παιχνίδι. Σε αυτό έχει δίκιο, έτσι δεν είναι. Εδώ επάνω θέλω να μιλήσω κιόλας. Έβγαλε την Πλαρίτα, έβγαλε και τον Σουλεϊμάνο. Θέλει ένα λεπτό να λήξει. Πρωτού δύο χρόνια τρώγαμε όλο το τελευταίο λεπτό, τρώγαμε γκολ. Κάνε σιγά να φάω στο κέντρο και κάνε δύο αλλαγές εκεί την ώρα, βρε. Να πάρεις το βήμα, όσο να μπουν και να βγουν οι αλλαγές, πάει ο χρόνος, τελείωσε. Να πάρω και μια ανάσα να πούμε. Με κατάλαβες. Ναι. Τι να πω, να σου πω κάτι. Οι αλλαγές έκανες στο 92-93. Έπρεπε να τις κάνεις στο 80 για να μπουν οι παίκτες λίγο στο παιχνίδι. Στο 90 τις έκανε. Εντάξει, αλλά αφού βλέπεις ότι αποδυνάμωσε στο κέντρο, βάλε ένα άτομο να κάνει ένα φάουλ. Όσο να πάρει την μπάλα να κάνει το φάουλ το άλλο το αυτό, πέρασε και χρόνος. Εκείνοι βλέπανε, όπως είπε και ο Στέφανος, έβγαλε τον Ταρίτα από το κέντρο, αλλά πούμε, οι άλλοι ακόμα δεν, οι αλλαγές που έκανε, δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν στο παιχνίδι. Τέλος πάντων, εμάς τώρα είναι να πάρουμε μερικούς βαθμούς ακόμα, να μας άνε τα Πέμπτη, γιατί Πέμπτη θα βγούμε, και αν το παρέσουμε στο κύπελλο, και ό,τι γίνει. Η Πέμπτη θέση δεν σου δίνει τίποτα. Ξέρω, ρε παιδί, δεν έχουμε δυνατότητες να πάμε παραπάνω, γιατί την ομάδα την αποδυνάμωσε ο Καρυπίδης. Άλλα μας έλεγε. Τελικά ποιος είναι ο κύριος υπεύθυνος για τον Αγίου. Εμένα στον ξάδερφό μου, ξέρεις τι είπε. Είπε, θα βάλω δεύτερο άτομο επενδυτή μαζί μου, να πούμε, και θα την πάμε την ομάδα φουλ. Το συμπαίκτη που λέμε τόσο καιρό όλοι. Ναι, αυτό εδώ. Και θα κάνω 3-4 μεταγραφές, λέει, το Δεκέμβριο, να φωτιές να γίνουν. Θα βλέπουν έναν Άρη και το λένε όντως. Αυτό μας είπε ο ξαδερφός μου εμένα. Γιατί, ξέρεις, ο Μαργαρίτης ο Σκηνάς, να πούμε. Μάλιστα. Σημαντικό. Κατάλαβες. Με εμένα μου τάνε. Στο είπε ο Μαργαρίτης ο Σκηνάς αυτό πράγμα, μάλιστα, σοβαρά. Με τρίτες εμένα, να πούμε. Μάλιστα. Και μου λέει αυτό και αυτό. Και εμείς πιστέψαμε ψέματα, τον είπαν τον άνθρωπο, ψέματα λέω και εγώ. Μάλιστα. Εμείς ακούμε και από τη διοίκηση και από γνωστούς και σόγια που έχουμε, να πούμε, είναι μες στον Άρη, ακούμε αυτά τα πράγματα και τα λέμε. Τέλος πάντων δεν μπορεί να φτάσουμε ούτε τον πάγο. Επειδή υπόθηκε επανειλημμένα αυτό και ακούστηκε πολύ δυνατά ότι Παναγιώτη μου, αυτό έχεις δίκιο που λες και δεν έχεις μόνο σε δίκιο, έχουν χιλιάδες Αριανοί. Είπε για συμπαίχτη και όλος ο κόσμος του Άρη περιμένει το συμπαίχτη. Σωστά. Είναι δική του ευθύνη να τον φέρει τον συμπαίχτη. Είναι και εγώ δείχνω μια το ευθύνη στο μάτσο, γιατί το έκανε στο παιχνίδι μόνος του αυτός. Είπα τι έπρεπε να κάνει. Και δεύτερο να πούμε από τον Καρυπίδη. Αποδυνάμωσε την ομάδα. Και πήγε όπως είπε και ο Στέφανος, πήγε, έφερε τον Μενέδες, έφερε τον άλλο, όπως το λένε, τον Κάρσον, αυτή είναι η περιπτεράδοση, να πούμε. Να σε καλά, ρε Παναγιώτη. Να σε καλά. Αυτό άτομα που είναι καλοί παιχνές, αλλά θέλουν και βοήθεια, να πούμε. Έτσι. Δεν μπορεί να τα δίνουν σε κάθε. Αυτό είναι το κακό, ότι είναι λίγοι. Δεν έχει βάθος ο Άρης. Δεν έχει βάθος ο Άρης. Το έχω πει 100 φορές. Δεν έχει πάγκο, να πούμε. Έτσι είναι. Τα ξαναλέμε Παναγιώτη και τον Μαγιά. Πάμε γρήγορα στον επόμενο. Γεια σας. Καλησπέρα, Αντώνη. Γεια σου, Κωνσταντίνη. Τι κάνεις? Εδώ, πώς είναι? Γεια σου, Βαγγέλη Παοκάρα. Γεια σου, ρε φίλε. Λοιπόν, δεν είχα κέφι σήμερα, αλλά επειδή σου υποσχέθηκα να τα βγω, γι' αυτό βγαίνω. Μα σήμερα είναι που πρέπει να βγεις, όχι τις προηγούμενες μέρες. Σήμερα. Εγώ δεν κρυβόμαι ούτε, θα βγαίνω και τα λοιπά. Να δούμε τι έχει συμβεί. Αν μπορούμε να δούμε τι έχει συμβεί. Πέθηκα να τα πούμε όλα και 30 δευτερόλεπτα παραπάνω να με δω. Εντάξει. Λοιπόν, και είχε ένας φίλος που άκουσε, λέει, ήταν πέναλτι και τι είναι αυτά και τα λοιπά. Χέρι στήριξη. Δεν ήταν χέρι στήριξη, δεν είχε κουμπίσει έδαφος. Και θα σου το πω και έτσι, γιατί φτάνει και η μυρολαδρία. Παοξής για να ξαναμιλήσει απέναντι μετά το 28. Γιατί? Πάμε στην χρονιά Κούρτιτς και τα λοιπά. Για να συνεχθούμε. Πάμε τώρα στο παιχνίδι. Και θέλω να προσεγγίσω πολύ. Φέτος έχει πάντως Κώστα ένα απέναντι ο Παοκ. Δύο. Δεν σου λέω για φέτος. Ένα. Δύο, ένα εύστοχο, ένα χαμένο. Τέλος πάντων. Είναι τελευταίος του κύριου ή πρωτελευταίος του κατάδειξη. Πάμε τώρα για το παιχνίδι του Άρη και τα λοιπά. Ενώ τον έχουν κάνει, 3-4. Συνήθως.
έχασε ένα παιχνίδι για 25 δευτερόλεπτα. Από λάθος. Δίκαιο παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω κάτι για διαιτησία. Ο Αντώνης καταλαβαίνει τι θέλω να πω, γιατί είχε βαρεθεί να μ' ακούει να μιλά για διαιτησία. Δεν μπορώ να πω για διαιτησία. Και έχασε ένα παιχνίδι για 25 δευτερόλεπτα. Γιατί ο Σαμόρα δεν κράτησε την μπάλα και πρέπει να την κρατήσει. Γιατί ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή έκανε δύο αλλαγές ομάδες στο κέντρο με τον Τζούρασε και τον Βεστράτε. Ξεκούραστα, οι οποίοι μπήκαν σε φάση να περάσει το δίλεπτο να πάμε διακοπές. Εγώ σου λέω τι βλέπω. Ρε εσύ, ό,τι και να βλέπεις, εκεί ακριβώς θες να πας διακοπές και θες να πας διακοπές ευχάριστα, δίνεις τα πάντα για 3-4 λεπτά, αν τελειώνει και να πας διακοπές. Αυτό λέγαμε και εμείς τότε με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, πιάσει κάτι, πέσει κάτω. Έχει σχετισμό. Τράβα ένα τάκλιν, να πάρεις και την κάρτα, κάτι. Βάραμε τον Κάσον 600.000 ευρώ το χρόνο, που για εσάς το αξίζουν να είναι λίγα, για εμάς ο Ρένος είναι πολλά. Και ναι, τι κάνατε. Ποδοσφαιρικά, το παιχνίδι κατά εμέ χάθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Όπου το πρώτο ημίχρονο ήταν ένας άρεσε για 35 λεπτά ανεύρος, που δεν μπόρεσε και να πιέσει. Και εκεί βλέπω ότι το αριστερό μπακ έλειπε. Και τώρα όλο αυτό το τέτοιο δίνει το δικαίωμα σε όλα αυτά τα καρτάρια του Άρη να την πέσουν στον Καρυπίδη, ο Μάτζιος. Κάτι δεν πήγε, 24 ευκαιρίες η ομάδα. 8 μάτια έχασε. Και άκουσα και τα έβγαλε ο τερματοφύλακας και καλά έκανε γιατί είναι η δουλειά του. Και τώρα ακούω ότι ενός πόσο βάζει ο τερματοφύλακας Λαμίας. Στο επόμενο παιχνίδι θα φάει 5 γκολ από πλασέ. Αυτό θα κάνει. Υπάρχει ένα ερώτημα από κρατή προς τον Στέφανο. Περικά τον Ιωάρης ήταν καλύτερος από τον Όφη στο σύνολο. Δεν ξέρω κατά, ποδοσφαιρικά μιλάμε. Ναι, κατάλαβα τι λες. Ήταν καλύτερος. Αλλά ναι, δυο δοκάρια, δυο γκολ, 8 μάτια, τα βγάλε. Μπράβο του. Και τώρα πάμε Καρυπίδη, τι παίκτες. Δεν θυμάμαι για να τα ξαναθυμηθούμε, δεν πρέπει να τα λέμε. Όλα αυτά τα παλτά που μαζέθηκαν με Νέντες, Κάλσον κτλ. Ποιος τους έφερε ο Καρυπίδης. Φέραμε έναν τεχνικό διευθυντή του Μποντεσλίγκα. Όλοι χτυπιόμασταν. Και εγώ μέσα. Μην τον εαυτό μου. Και φαινόταν ότι θα κάνει καλή δουλειά γιατί από το ξεκίνησε νωρίς της. Πούντι, ρε. Ναι. Πούντι. Δεν έκανε τίποτα. Όταν ανέλαβε ο Καρυπίδης έφερε τον. Το Μωρόν με 300.000. Ο πρώτος κόρνος του πρωταθλήματος είναι ο Μωρόν με 300.000 τον έφερε ο Καρυπίδης. Αυτό στα τελευταία χρόνια Μωρόν το είπε και ο ίδιος. Έκανε μια συνέντευξη προχθές. Λέει: σκεφτόμουν να σταματήσω την μπάλα. Έπαιζε λίγο, έβαζε ένα γκολ το χρόνο. Στον Άρη βρήκε τον εαυτό του. Έτσι. Αυτή είναι η μεγάλη μαγκιά. Ο πρώτος χώρος του πρωτάθλημα με 300.000. Άρη του δίνουν ένα και 2 εκατομμύρια. Αυτό είναι ο Καρυπίδης. Και δεν το λέω το Στέφανο. Καλά, σε αυτές τις περιπτώσεις, Κωνσταντίνε, σε αυτές τις ρισκάρεις και θα σου βγει. Ναι, βγει. Του βγήκε. Εξάμεινο δεν συμπλήρωσε ο. Ποιος? Ο Πάλε Κουτσά. Όχι, ξέρει ούτε τρίμηνο. Τι έξαμε, ούτε τρίμηνο. Ούτε τρίμηνο. Εντάξει, δηλαδή. Αυτό δεν τρίμηνο. Με αυτό το budget που είχε κιόλα. Με αυτό το budget που είχε. Αυτό κοιτάει να φέρει. Αυτό έτσι κι αλλιώ. Είτε ήταν ο Πάλε Κουτσά, είτε δεν ήταν ο Πάλε Κουτσά, φίλε μου Κώστα. Πάλι κάπω έτσι θα πήγαινε το πράγμα. Γιατί αυτό που έχει. Με αυτό που έχει, με αυτό θα πα. Εσύ είναι στον πρόεδρο. Αλλά ο τεχνικός διευθυντής έχει το ρόλο του. Ναι, το τεχνικό διευθυντή εν τέλει εδώ στην Ελλάδα. Μοντόγια. Ναι, το φέρνουμε εδώ στην Ελλάδα για να μας κάνει τον τεχνικό διευθυντή ή για να τον έχουμε μετά. Πώς το λένε. Γιατί εσύ που έχεις τόσο. Τι έκανε ο Μπότο. Να το βγάλουμε φταίχτη. Ναι, ο Μπότο τι φταίχτη δεν είναι. Αυτοφοράκια. Ο Μπότο σου έκανε ζημιά εσένα. Ο Μπότο με βάση τις επιλογές που έκανε. Κάποιες επιλογές που έκανε οι οποίες ήταν λαθασμένες και η φιλοσοφία του ήταν όντως λαθασμένες. Okay, αλλά το σκεπτικό ποιο θα πρέπει να είναι. Να επιλέξεις έναν και να του δώσεις μια πίστοση χρόνου. Ο Πάκ παίρνει τεχνικό διευθυντή, Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν το ξέρεις, από τη Ρωσία. Το ξέρεις. Για να τον αφήσει να δουλέψει. Ακούγεται, κάτσε. Φέρνει τεχνικό διευθυντή θα το βάλει και στη δίκηση, λέει. Τι περίμενε, σίγουρο είναι. Το δούμε, ρε φίλε. Σίγουρο είναι. Δεν βάζει μυαλό σαβίδι σε αυτά. Λοιπόν, κάτι τελευταίο πριν κλείσει, για να μην φτάσει το χαμό. Λέει ο ακροατή του 6977, το ρωτάει στον Στέφανο, να απάντησε γιατί ο Στέφανο έχει κλείσει. Ζήτησε, λέει, κανεί να πάρει τον Άρη και δεν τον πουλάει ο Καρυπίδη που λέτε, λέει συνεχώ. Ναι, γιατί εγώ τον Στέφανο τον αγαπάω, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Α, πουλα Καρυπίδη στον Μπάμπη. Ποιο είναι ο Μπάμπη, δεν υπάρχει. Αλλά πουλα, ρε παιδί μου. Αλλά πουλα, εσύ, τώρα το μυαλό μα. Θέλουμε ένα που να ρίχνει 30 εκατομμύρια. Αφού το θέλουμε. Γιατί όχι, και ένα άλλο, και τα λοιπά που το είπε στην αρχή, Αντώνη,
λες ο ΠΑΟΚ, λες, έδειχνε βαρύτητα στις ακαδημίες κτλ. Όταν είναι βαρύτητα, αυτό μεταφράζεται ότι ο ΠΑΟΚ επί Σαββίδη, όταν είχε το Σαββίδη, έδειχνε 3 εκατομμύρια το χρόνο στις ακαδημίες του και έβγαλε 3-4 παίκτες. Δηλαδή τι λέμε στον Καρυπίδη, βγάζει τα 3 εκατομμύρια την ομάδα και ρίξει τα εκεί? Όχι. Μην ρίξε, λέμε στον Καρυπίδη ρίξε 500 χιλιάρικα, αλλά κάνε κάτι. Κάνε κάτι και ότι βγει. Τι έκανε, να σου πω εγώ τι έκανε ο Καρυπίδη. Στο Ρίσιο, αυτή τη στιγμή ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο έχει αγοράσει γύρω εκτάσεις και τις κάνει γήπεδα. Αυτά αφήνει ο Καρυπίδη. Αυτά που μπορεί. Ωραία. Αυτό λέμε. Σε ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου Χρήστο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Τα πρόβλημα Μόναχο. Να ρωτήσω λίγο κάτι, ρε παλικάρια. Από εδώ τώρα, από το Μόναχο, πώς μπορώ να πάω στη Λαμία? Πολύ απλά. Παίρνεις ένα ιδιωτικό τζετ και σε αφήνει στην Αθήνα και από εκεί παίρνεις το πούλμα. Δεν μπορώ να πάω μέσα στη Θεσσαλονίκη. Και Θεσσαλονίκη, ρε γίνεται. Εκεί μέσα στη Θεσσαλονίκη με το πούλμα. Στα μέσα, στα μέσα είναι περίπου, αλλά να μείνει πιο κοντά από την Αθήνα, λίγο πιο κοντά. Μα τι πλάκα έχουν αυτοί όλοι, βγαίνουν όλοι και έχουν πλάκα. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω κάτι. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει το κάρμα, ρε φίλε. Δηλαδή η παράδοση πρέπει να πηγαίνει πάντα. Πες μου, ρε εσύ, Αντώνη Κούλα, λοιπόν, σε πόσα παιχνίδια ο Άρης τα τελευταία 5 χρόνια έχει χάσει σπουδαία μάτς στο 90 φεύγα. Πολλά. Πολλά. Άραγε δεν αλλάζει αυτό, ρε φίλε. Γιατί είπα πριν από λίγο ότι έχει φτάσει και στο πρωτάθλημα να έχει τη λογική του loser. Ότι εκεί που πρέπει να κρατήσει ένα αποτέλεσμα τα χάνει και χάνει το αποτέλεσμα. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ αν ήμουν ακροατής καινούριος τώρα και δεν άκουγα ποτέ λίμπερο και άκουγα εχθές λίμπερο και άκουγα τον Κλειωμένη να λέει για πεντάρι, θα έλεγα γαμώ το, θα με ξεφύγει τώρα μια λέξη. Γαμώ το, λέω, με την Μπαρτσελόνα παίζει, θα πεις αύριο η Λαμία, δεν ξέρουμε ποια ομάδα θα παίξει να πούμε. Ποια ομάδα είναι αυτή, θα έχεις πεντάρι και εξάρι να πούμε. Και ακούω μόνο πεντάρι και εξάρι και στο φινάλε δεν βλέπω τίποτα. Και να σου κάνω και μια ερώτηση, Ελιασία Αντώνη Κούλα. Μιλάμε τώρα σοβαρά λίγο. 5-0 έχει πει ο Κλειωμένης. Θες να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί το λέει αυτό ο Χρήστος? Άσε, ο Κλειωμένης ονειρεύεται 5-0 και 5 και 15 αστέρια να πούμε. Τέλος πάντων. Γελάνε και τα κάστανα, να μην πω τα. Να την πάρει τα κάστανα. Να την πάρει τα κάστανα το κοιμάμαι. Κάστανα γιατί ο άλλος ξασιάζεται. Το ακούει κάστανα να μπούμε να τριχιάζει, να ξέρει. Έτσι. Με το χνούδι, έλα. Αντώνη Κούλαλη, θα σου κάνω μια σοβαρή ερώτηση. Πέστη. Είσαι εσύ αυτή τη στιγμή ο Καρυπίδης. Εντάξει. Τη θέση του Καρυπίδη. Λοιπόν, δύσκολη θέση. Η ομάδα δεν έχει στόχους πουθενά. Του χρόνου δεν πρόκειται για Ευρώπη, γιατί όπως φαίνεται η ομάδα. Αυτό για μένα θα είναι καλό για τον Άρη, να ξέρεις. Περίμενε λίγο. Να σου λέει έσοδα. Αυτό θα είναι. Αυτό θα ρωτήσω. Δεν είναι καθόλου καλό. Άκου να σου πω κάτι. Λοιπόν, είσαι ο Καρυπίδης και η ομάδα του, όπως φαίνεται, του χρόνου δεν θα βγει η Ευρώπη. Μακάρι, εγώ το εύχομαι να πάει στην τρίτη θέση ο Άρης, αλλά δεν το βλέπω. Με αυτά τα παιχνίδια που κάνει δεν το βλέπω. Λοιπόν, θα έδινες εσύ, θα βάζεις το χέρι σου βαθιά στην τσέπη να πάρεις ποιες μεταγραφές να φέρεις. Η ομάδα δεν θα βγει η Ευρώπη, στο κύπελλο είναι 50-50 και δεν θα βγει. Όχι, περικοπές θα έκανα. Περικοπές θα έκανα, μ' ακούς σοβαρά. Περικοπές θα έκανα. Α, μπράβο. Λοιπόν, να μην ονειρεύονται οι Αριανοί για μεγάλα πράγματα. Και εγώ να ήμουν πρόεδρος, όχι στον Άρη, στον ΠΑΟΚ να ήμουν, στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό και ήταν αυτή η περίπτωση, πώς θα βάλω το χέρι μου στην τσέπη και ποιος παίχτης θα έρθει που δεν θα παίξει τον χρόνο Ευρώπη, που δεν υπάρχουν στόχοι, ρε παιδιά, δεν υπάρχει το κύπελλο, είναι 50-50. Με αυτά που δείχνει ο Άρης αυτή τη στιγμή, ούτε το κύπελλο τον δίνουν να πάει, να προχωρήσει παρακάτω. Με αυτή την εικόνα που βλέπω σήμερα, έτσι. Ο Άρης είναι σε ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι της ιστορίας του, γιατί αυτά που λες πέρα από τα αστεία. Είναι πράγματα που σίγουρα τα σκέφτεται και ο Καρυπίδης. Και εγώ πιστεύω ότι ο Καρυπίδης έχει ταβάνι. Έχει ταβάνι και τώρα το ταβάνι όσο πάει πλησιάζει και δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι, θέλω να πω, Αντώνη, να μην τα βάζουμε τον κάθε Καρυπίδη και τον κάθε οποιοδήποτε πρόεδρο. Έτσι τώρα μιλάμε για τον Άρη. Εντάξει, μπορείς, μα ο Καρυπίδης γι' αυτό εμένα όταν βγήκε είπε ότι θα φέρει συμπαίχτη, ήμουν απεπισμένος ότι ψάχνει ένα γονείο να βρει κάποιον να τον βοηθήσει οικονομικά. Τώρα θα έρθει ο συμπαίχτη, δεν ξέρω αν το βρήκε ή δεν τα χαλάσανε ή δεν τα χαλάσανε. Εντάξει. Κοιτάξτε να σου πω κάτι όμως, Αντώνη. Ένας πρόεδρος, και δεν θα πάρω τον Καρυπίδη, θα σου πω έναν χι πρόεδρο, επειδή είμαι το Σαββίδη να σου πω. Για να μην τονίζουμε οι Αργενοί, το λέω για αυτούς. Λοιπόν, ο Σαββίδης. Λοιπόν, θα φέρει ένα συμπαίχτη και θα βάλει ωραίο τα λεφτά. Ποιος θα κάνει κουμάντο? Ο Σαββίδης. Σε ρωτάω. Ο Σαββίδης. Κάτσε, εγώ θα φτώ σαν συμπαίχτη, θα βάλω το ωραίο με το λεφτά και θα κάνω κουμάντο. Μα δεν είσαι ο παίχτης, είσαι ο συμπαίχτης. Έρχεσαι να βοηθήσεις, να στηρίξεις. Εμπιστεύεσαι αυτόν που διαχειρίζει την κατάσταση και τον βοηθάς.
Βοηθάς τι, μόνο σε χρηματικό ποσό. Με διάφορους τρόπους. Θα έχεις ρε σε άποψη. Άποψη θα έχεις και σημαντική άποψη και καταλυτική σε πολλές περιπτώσεις, αλλά δεν θα είσαι εσύ ο άρχον. Θα είσαι κοντά στον άρχον και θα επηρεάζει τον άρχον. Αυτά για μένα, Χρήστο, δεν υπάρχουν. Πάμε λίγο. Εντάξει, τώρα να έχεις. Πες τελευταίο για να πάμε διάλειμμα. Πες. Ο Μπουλαλούν, πολύ κοκόρε, αργεί να ξημερώσει. Άλλο αυτό, εντάξει. Να πω λίγο στον Κώστα τη δράμα που είπε ότι δεν έχει κέφι να μιλήσει σήμερα κάτι τέτοιο. Είπα, αλλά να τον πω λίγο, κύριε Κώστα, από τη δράμα. Όταν θα έρθει ο Πάκος στο Χαϊλάου, τι κέφι θα έχει μετά. Να δω το κέφι σου μετά. Γιατί πρόσεξε λίγο. Αντωνή. Ναι. Κοίταξε να δεις. Ο Πάκος αυτή τη στιγμή, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, δεν βλέπω εγώ αντίπαλο να μην μπορεί να μας σταματήσει. Ούτε την ΑΕΚ βλέπω, ούτε τον Παναθηναϊκό, ούτε τον Ολυμπιακό. Και προσφάτως ούτε τον Άρη. Εντάξει. Είναι ένα σεβαστό αντίπαλο. Εγώ θέλω να, Χρήστο, λίγο, θέλω να δω λίγο καιρό τον ΠΑΟΚ, ένα δίμηνο ακόμα. Λοιπόν, Χρήστο, είμαστε σε μια πολύ καλή φάση. Είμαστε πολύ φορμαρισμένοι αυτή τη στιγμή κτλ. Όμως για να είμαστε ρεαλιστές, τώρα πλέον και εμείς θα πάμε μέχρι τον Μάρτιο με ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Αλλά μην γελιόμαστε και. Και η ΑΕΚ έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Θέλω να πω ότι και αυτή και βλέπεις πολύ καλά ότι πολλές φορές εκεί που καίει η μπάλα και η σφυρίχτρα, θα το βάλω σε εγώ και θα το αφήσω εκεί, βλέπεις ότι αυτοί θα το πάρουν κάτι, εσύ δεν πρόκειται να πάρεις κάτι. Καλά, δεν διαφωνούν κάποια κορδά στο πώς είναι. Ας διαφωνούν. Εντάξει, εγώ βλέπω αυτό που λέω και αυτό που βλέπω είναι αληθές από 500 πλευρές. Και δεν λέω κάτι Χρήστο, έτσι για να το πω. Διάλυμα, να είσαι καλά. Εντάξει, αν θα είναι τρένο κάπου το πάω στη σφυρίχτρα, θα το πω. Θα τα πούμε αύριο, Χρήστο, γεια. Πάμε εδώ στη δική μας ομάδα, την ομαδάρα μας, την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, στον κόσμο, στο Champions League, δεν ξέρω πού, όπου θέλετε. Λοιπόν, Dream Team, πραγματική, εσείς είστε Dream Team. Να πω λίγο πριν πω τρόπος επικοινωνίας, να πω για άλλη μια φορά ότι πλέον η σωστή επιλογή στο ρεύμα είναι μία. Την ξέρει πλέον και ο Βαγγέλης, την έχει επιλέξει. Με το νέο πρόγραμμα Volton Energy Free κερδίζει τώρα το ρεύμα του πρώτου μήνα και εξασφαλίζει και 20% έκπτωση συνέπειας και εξαιρετικά χαμηλή τιμή κιλοβατόρας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου ένα κατάστημα Volton ή κάλεσε στο 11300 και ανακάλυψε πόσο εύκολα και γρήγορα μπορείς να ωφεληθείς από την προσφορά της Volton. Ένα μήνα δώρο το ρεύμα, 20% έκπτωση συνέπειας και εξαιρετικά χαμηλή τιμή κιλοβατόρας. Volton. Πάμε όμως γρήγορα εμείς στους ακροατές. FM και ένα μήνυμα 54222, Viber 6945-287-888. Φίλος ο Τσέλο ήταν ο επόμενος, τον Κωνσταντίνο, δεν περίμενε, έκλεισε και, και δεν είχαμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε τον Τσέλο. Και από εκεί πέρα 23-10-287-888. Λέει ο φίλος ο 6974. Εγώ λέει θέλω να πω το Στέφανο από το κυτρινόμαυρα Βεσνάδη, καπιτήρια κτλ. Που και καλά λέει ο Πάοκ κέρδισε τον Άρη με δύο μουφα γκολ και ίσως αναφέρεται στον γκολ του Κουλιαράκη. Και καλά, τον παρακαλώ να δει λίγο λέει τα στιγμιότυπα αγώνα Champions League Real Madrid της Ουνιών Βερολίνου, να δει τον γκολ που μέτρησε και ύστερα λέει να μας πει αν ήταν γκολ. Περίμενε λίγο. Μουφα τον γκολ του Πάοκ. Τη φάση με την Τρίπολη, την κεφαλιά του Κουλιαράκη την είδες. Ναι. Ζήτησε κανένας επιθετικό φάουλ ή έδωσε επιθετικό φάουλ διαιτητής. Λοιπόν. Επειδή ο άλλος έσκυψε εκεί πέρα, δεν σηκώθηκε ποτέ από το έδαφος, δηλαδή φταίει ο Κουλιαράκης. Ο 6984 λέει: Αντώνη, λέει, πες στο Δημήτρη από την Κατερίνη ότι ό,τι και να μου πει, λέει, πολύ πόνο του δίνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, γιατί λέει δεν είναι πραγματικός παοκτσής. Και επίσης λέει: πες ότι φοβηθήκαμε, χαχά κτλ. Εντάξει, εγώ σου ξαναλέω ότι ο Δημήτρης από την Κατερίνη έχει πει πολύ πιο σημαντικά και ουσιαστικά πράγματα από ό,τι λες εσύ με αυτά τα παξιωτικά σχολιά σου. Λοιπόν, ο 6972 λέει για αύριο λέει να μην στεναχωριούνται οι παοκτσίδες και κάτι να πάει στραβά. Σφυρίζει λέει ο δραμηνός φίλος τους. Ποιος σφυρίζει αύριο εσύ? Δεν το παρακολούθησα. Λέει ότι σφυρίζει ο δραμηνός φίλος τους. Αύριο πρέπει να ανησυχείτε. Ναι, ποιος είναι ο φίλος? Χρειαστεί θα σας φυρίξει. Όλοι οι φίλοι μας είναι, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ο 6949 λέει κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Το καλοκαίρι ο Άρης πρωταθλητής μεταγραφών και ο ΠΑΟΚ φτωχός συγγενής. Πριν τα Χριστούγεννα πάντα η εικόνα αντιστρέφεται. Το βαρεθήκαμε λέει πια αυτό το έργο Αριανή. Εντάξει. Τι να κάνουμε, άρεσε, έκανε το καλοκαίρι μεταγραφές τον Ιούνιο μήνα, πήρε καμιά 15 παίχτες και ο Πάκ δεν είχε πάρει ούτε λέπη. Εκεί λοιπόν λες κάτι πάει να κάνει καλό, Άρης, αλλά που να ξέρεις τι ποιότητα παίχτες έφερε. Το θέμα δεν είναι ότι παίρνεις. Ναι, το θέμα είναι τι ποιότητα παίρνεις. Όχι πόσο παίρνεις, βέβαια. Όχι πόσο, τι. Αυτό έχει σημασία. Πάμε, όχι η ποσότητα, η ποιότητα. Α, πάμε στις γραμμές, πάμε γρήγορα στους φίλους. Είμαστε εδώ, γεια σας. Πουλικίδης. Γεια σας. Καλησπέρα, Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Ο Πουλικίδης ο διαιτητής.
από Ηλίουπολη. Το τονίζω γιατί κάποιο άτομο αγωνεί για το ποιος είμαι και πού είμαι. Μάλιστα. Αν και το πήρε το βιογραφικό μου σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πρόλαβε το μήνυμα, Αντώνη. Εγώ βγήκα για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι να ρωτήσω το Δραμηνό για τα πέναλτι του Κούρτιτς. Πρώτον, μπορεί να μου πει πόσα πέναλτι είχε και η ομάδα του εκείνη τη χρονιά. Πάω και για 13. Και με το κύπελλο 15-16. Για πέρσι μιλάμε, για πέρσι μιλάμε. Όχι για πέρσι, για πρόπερσι. Να μου απαντήσει. Εγώ λέω 12 είχε. Δηλαδή του Κούρτιτς τα πέναλτι από τα αποδυτήρια τα δίνανε. Δεν παίζεις μπάλα, δεν μπαίνεις στην περιοχή, δεν γινότανε τίποτα. Τελειώνω με αυτό. Αντώνη, αν μπορούσες από το αρχείο σου, αλλά δεν μπορείς σίγουρα, άμα έβαζες πρόπερση το καλοκαίρι και βέβαια στο καλοκαίρι, είναι καρμπόν ακριβώς το ίδιο. Χωρίς να ξέρουν τι έρχεται, έρχεται ο Τάβε, έρχεται ο Κάρσον, έρχεται ο Μεντέμπο, όπως το λένε αυτό, να έρχεται ο ένας, έρχεται ο άλλος. Ο Πάο, δεν κάνει μεταγραφές, δεν έχει λεφτά ο Σαββίδης. Εξαφανισμένος είναι ο Σαββίδης. Εμείς λέγαμε περιμένουμε, 31 Αυγούστου λήγουν οι μεταγραφές. Αυτοί από τον Ιούνιο ήταν μέσα, 20. Προετοιμασία δεν πηγαίνανε να είναι φορμαρισμένη η ομάδα. Τα λέω τώρα αυτά. Τα έλεγα το καλοκαίρι για την προετοιμασία του Άλτη μου παραξένευε πριν ξεκινήσει. Τι γίνεται. Αυτό δεν είναι γύρισμα. Αυτό είναι Ολυμπιακό μετάλλιο χρυσό φλικ φλακ. Και τώρα φταίει ο Καρυπίδης, η Μπαλαδόφατς ο Καρυπίδης. Την ομάδα λέει, την είπε Αριανός, ο Παλίκουτσα την έκανε. Ναι, αλλά ποιος ενέκρινε, ποιος πλήρωνε. Η Μπαλαδόφατς ο Καρυπίδης, δεν είναι. Αντώνη. Έτσι. Αλλά ο φτωχός ο Σαββίδης ο εξαφανισμένος και έτσι, που δεν έχει λεφτά, που δεν κάνει. Και όχι τώρα επειδή προχώρησαμε στην Ευρώπη και πήρανε κάτι φραγκοντίφραγκα για το Σαββίδη, έκανε μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Πριν προχώρησε ο ΠΑΟΚ τις μεταγραφές τις έκανε. Και επειδή ακούγεται πολύ συχνά η λέξη κολοφαρδία ο ΠΑΟΚ, άμα είναι μάγκας ο Σαββίδης και αγοράζει και κολοφαρδία, τι να κάνουμε ρε παιδιά, τα έχει τα φράγκα. Τα έχει τα φράγκα. Αντί να κοιτάξουνε άλλα πράγματα για την ομάδα τους, ασχολείται με τον ΠΑΟΚ. Ναι, θα ασχοληθείς με τον ΠΑΟΚ όταν έρθει η εποχή που θα παίξουμε μεταξύ μας. Χάσεις, κερδίσεις. Αλλά τώρα το να ρίχνεις σε κολοφαρδίες, σε σφυρίκτρες, σε σφυρίκτρες, δηλαδή ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια είναι ευνοημένος. Και να είσαι... Και το σφάζανε. Να ξεχάσουμε το πέναλτι όπως λένε το περιβόητο χέρι του Βιερίνια, ένα είναι και μοναδικό και εμείς το παραδεχτήκαμε. Στον Νόφη, δεύτερη αγωνιστική ακόμα δεν άρχισε το πρωτάθλημα. Το Ζαμπάκο το θα τους ακατέψει ο άλλος. Και δεν έδωσε τίποτα. Παίζεται σε λέει. Παίζεται. Εκείνα δεν μετρά τα πέναλτι του Κούρτιτς. Ο Δραμηνός τα πέναλτι του Κούρτιτς έμεινε. Για ψάξει λίγο τα τετράδια σου. Πόσα πέναλτι πήρες κι εσύ. Εμείς όμως πέναλτι σαν του Αιγινιακού δεν έχουμε ξαναπάρει. Εμείς πέναλτι σαν του Ιγυνιακού δεν έχουμε ξαναπάρει. Μέχρι και ο Τζιμπουργελούσε. Πού το θυμήθηκες εκείνο. Πού το θυμήθηκες εσύ. Σε ρώτησε Ευαγγέλη. Πόσα χρόνια έχει πέναλτι. Πώς. Πού το θυμήθηκες εκείνο το πέναλτι με τον Ιγυνιακό με τον Τζιμπουργελούσε. Μα πού ήταν το πιο γελίο πέναλτι που δόθηκε ο Τζιμπουργελούσε. Το θυμάμαι βρε. Έχεις καμιά πενταετία. Τι πενταετία. Εμείς με πήκα ας πούμε και έτσι ότι το πέναλτι και ο ίδιος ο Τζιμπουργελούσε. Ποιον τον Αιγινιακό να ισοφαρίσει τον Αιγινιακό, αλλά δεν ακούστηκε ποτέ πήραμε γελίο πέναλτι. Ποτέ του Κούρτιτς τα πέναλτι όμως είναι γελία όλα. Άμα θέλουμε να μιλάμε και εμείς μπορούμε να μιλήσουμε έτσι. Τι έλεγες Νίκο. Εγώ δώσαμε τα τόσα χρόνια έλεγα ο Άρης παίζει καλή μπάλα. Ποτέ δεν καταφέρθηκε κατά του Άρη. Αν το ακούσετε τέτοια πράγματα, τώρα θα την ακούσετε και εσείς ρε. Λέει, σε ρώτησε Ευαγγέλη, ναι. Ότι αν εσύ έπαιρνες τα δύο τα πέναλτι αυτά που δοθήκαν στον Άρη, τα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, θα πηδούσεις. Να θυμίσεις, γιατί ίσως δεν τα θυμάσαι εσύ. Ποια είναι η μπάλα Πασκαλάκης και Μπερτέλο από το κέντρο πέφτει και δεν είναι πέναλτι. Τα ξέρω Νίκο, αλλά επειδή τα έχουμε ξανασυζητήσει και τα έχω πει χίλιες φορές. Καταλάβεις, δεν θα κάτσουν άλλο κάθε φορά το ίδιο. Καταλάβεις όμως ότι σε λέει ότι ο πέναλτι λέει άμα τα έχεις εσύ θα πηδούσες. Άμα πιάσουμε παραδείγματα, Νίκο, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Έτσι δεν είναι. Τώρα όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ, γιατί κάποιοι λένε, στα play-off ξεφουσκώνει ο ΠΑΟΚ.
Έτσι, μπορεί ναι, μπορεί όχι. Αφού κρατήθηκε ο ΠΑΟΚ και είναι σε αυτή τη θέση τώρα, με την ενίσχυση που έρχεται τον Ιανουάριο, να ξεχάσουν το ξεφούσκωμα. Αυτά είχα να πω. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Νίκο. Να σε καλά. Γεια σου. Πάμε γρήγορα στον επόμενο. Γεια σας. Γεια και χαρά σας. Έλα, ρε παππού, τι κάνεις. Ηρακλά, να πετάμε. Ηρακλά, να πετάμε. Σήμερα δεν θα μιλήσω για τον Ηρακλή, γιατί... Έβαλε πέντε τώρα, τι να πεις, σας. Ηρεμείς πρώτα να χωνέψεις τα γκολ που βάλαμε. Τι να χωνέψεις. Τι, κάτι σε τρώει με Ηρακλή. Εγώ σήμερα θα πω μια κουβέντα Ναουσέικη. Οι Ναουσέοι λένε μουλόξτε. Καταλαβαίνει κανένας τι θα πει μουλόξτε. Τρελαθείτε. Μην μιλάτε. Α, μην μιλάτε. Σιωπήστε. Σιωπάτε, ναι, σιωπάτε. Σοπάστε. Γι' αυτό πάει στους Αριανούς. Γιατί? Παγωθήκατε με τον πατριώτη μου. Τι σας έχει κάνει ο άνθρωπος? Δεν λέτε μακάρι που βρέθηκε και σας σοντάνεψε. Θα είστε μαζί μας. Και εμείς που και χειρότερα. Α, τώρα εσύ υποστηρίζεις ανοιχτά τον Καρυπίδη. Τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο. Θα τον φάτε. Ήρθε και σας έκανε ομάδα. Έστω πέμπτους. Ας βρεθεί ένας να μας κάνει και μας πέμπτους. Βρέθηκε. Βρέθηκε. Κι όμως θα το φάνε. Ας αφήσει τώρα. Εγώ δεν τον άνθρωπο. Φατσικά τον έχω δει να παίζει μπάλα δύο-τρεις φορές. Από κοντά πολύ λίγο και δύο φορές να παίζει μπάλα. Δεν το ξέρω. Από το σπίτι μου όμως που είναι λίγο ψηλά φαίνεται το δικό του. Αυτή είναι η γνωριμία μου. Δεν τον έχω μιλήσει ποτέ. Στην Άουσα μένει ο Καρυπίδης. Το σπίτι του είναι στο ένα χωριό ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, κάτω στον κάμπο το δικό μας, αλλά από το σπίτι μου που είναι ψηλά φαίνεται, καθαρά φαίνεται. Μάλιστα. Είναι στη Βέρεια, αλλά είναι ένα χωριό της Βέρειας, αλλά φαίνεται το σπίτι σου γιατί είσαι ψηλά στην Άουσα. Άουσης είναι δημότης Ναουσαίος. Α, είναι δημότης Ναουσαίος, μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό. Βεβαίως. Είναι στις, ανοίξει στο μεγάλο, στον, πώς το λένε, το μεγάλο, το δήμο τον μεγάλο που έγινε όλη η περιοχή εκεί είναι Νάουσα τώρα. Μάλιστα. Μέσα αυτά είναι το... Μα ο άνθρωπος, παιδιά, ό,τι μπορεί κάνει. Ναι ρε συμπαππού, αλλά άκου λίγο παππού. Ναι. Τους υποσχέθηκε δημόσια ότι θα φέρει ένα πολύ δυνατό συμπαίχτη. Ναι. Και δεν το έχει κάνει ακόμα και η Αργενή Κρινιά σου λέει πού είναι. Δεν ήρθε. Τον γέλασε και δεν ήρθε τώρα. Δεν το είπε, δεν το θέλει. Τον θέλει, αλλά δεν μπόρεσε να τον φέρει. Μάλιστα. Θες να πεις ότι κάπου χάλασε. Α, μπράβο. Για τον Ηρακλή πες τίποτε καινούργιο που δεν ξέρω. Σου είπα πριν, δεν το άκουσες, ότι ο Ευγενίου λέει δεν υπάρχει τρόπος να βγάλει τη χρονιά. Επιμένει. Θα μας βγάλει την ψυχή ο Ευγενίου και μα μας τη χαλάσει τη δουλειά αυτός. Και τα άλλα τα ακούω φερισέ. Ναι, μα τη χαλάσει τη δουλειά και αυτός θα χάσει. Το μόνο που φοβάμαι τώρα είναι αυτός. Γιατί ούτε τα παιδιά φοβάμαι, ούτε τον μεγάλο τον αρχηγό που έρχεται. Αυτός μπορεί να μας χαλάσει τη δουλειά. Δεν ξέρω, ρε παππού. Εγώ έκανα μία ερώτηση πριν. Είπα από εδώ και πέρα τι εννοεί δεν φτάνουν τα λεφτά. Δεν θα βάλει καθόλου λεφτά δικά του. Δεν θέλει να βάλει πάρα από ένα ποσό. Δεν ξέρω τι εννοεί. Γιατί άμα να μην βάλει τίποτα, τότε ας παραδώσει τα κλειδιά στο ΓΣ. Τι μεγάλο μέτωπο είναι. Εγώ γι' αυτό φοβάμαι. Δεν ξέρω. Εγώ διαβάζω διάφορα και αρχίζω να κάνω δεύτερες σκέψεις. Εντάξει, καταλαβαίνω τι λες. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ελπίζω. Είναι η μόνη φορά που όλοι στην ομάδα είμαστε. Ομονοούν. Όλοι ομονοούν. Έχεις δίκιο, ναι. Όλοι. Δεν υπάρχει ένας και από τα παιδιά που γνωρίζω και μιλάω και από τους μεγάλους, ένας να μην τον θέλει αυτόν τον άνθρωπο. Και τον περιμένουμε και τον θέλουμε με ανοιχτά αγκάλες. Και να βοηθήσουμε όσο γίνεται, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Αλλά προς Θεού, μην μας τη χαλάσει τη δουλειά αυτός. Μόνο αυτό που πάμε τώρα μπορεί να πει ότι για την πάρει στην ομάδα δώσουμε 20 εκατομμύρια. Καλά, όχι, αυτά δεν παίζουν. Άμα τα κάνει αυτά θα έχει θέμα. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Ο κόσμος δεν περιμένει άλλο. Ο κόσμος βαρέθηκε, κουράστηκε. Μπράβο. Δεν έχει κουράγιο. Το κόσμο να σκεφτεί όμως γιατί δεν μπορεί να το δει σε ψύστερα. Άιντε. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Καλησπέρα. 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 Έλα.
Ο Άκης. Έλα, γεια σου, Άκη. Γεια σου, Άκη. Λοιπόν, πριν πεις οτιδήποτε. Μισό λεπτό, Άκη. Λέει ο 6972. Ο Κούρτ σας λέει ακόμα στέλνει λουλούδια στο τότε αρχιδιετή. Και αν δεν ήταν, λέει, η ΑΕΚ, ούτε τον Άρη λέει. Συγχωρείτε, φίλε. Δηλαδή, αφού ήταν πέναλτι, γιατί να μην τα πάρουμε. Αυτό δεν μπορούσε να καταλάβει. Περίμενε, Βαγγέλη, περίμενε λίγο. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει. Αντώνη, κάναμε μαζί εκπομπή εκείνη τη χρονιά. Ναι. Τι είχε πει εσύ για τα πέναλτι του ΠΑΟΚ? Ότι ήταν πέναλτι. Ωραία, σταματάει εκεί η συζήτηση. Πάμε λοιπόν. Στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, όταν στον προεκλογικό αγώνα των κομμάτων και η ΔΕΗ της Νέας Δημοκρατίας, ποιοι είχαν πάει ως εκπρόσωποι των ομάδων για τα τρία γήπεδα τα καινούρια, τα οποία θα γινόντουσαν? Από τον Ηρακλή σίγουρα θα πήγε ο κύριος Θεός. Από τον ΠΑΟΚ ποιος είχε πάει? Φαντάζομαι κανένας Κακάτσης ή Κυριάκου. Κύριος Κακάτσης. Από τον Άρη ποιος είχε πάει? Ποιος είχε πάει? Ο κύριος Τριμάτης, ο συμπαίκτης. Είχε πάει ο Τριμάτης, δεν θυμάμαι, είχε πάει ο Τριμάτης. Ο Τριμάτης, να μπες στο τέτοιο και είχε πει ότι θα κάνει τους ουρανοξύστες και έλεγε σε εκείνο το βράδυ στην εκπομπή ότι είναι ο βασιλιάς του real estate στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Mm. Και οτιδήποτε. Μαζί κάναμε, εκείνο το βράδυ κάναμε. Ναι, διάβαζα τα στοιχεία που λέγανε τα διάφορα μέσα, ναι. Παρουσιάστηκε ο συμπαίκτης. Ο Τριμάτης ποτέ αν εννοείς αυτόν σαν συμπαίκτη. Πώς, σαν αντιπρόεδρος του Άρη, δεν ήταν? Τότε, τώρα που είπε για συμπαίκτη, τώρα είπε για συμπαίκτη. Το Τριμάτη θα φέρει πάλι. Ναι, ρε παιδί μου, τότε δεν είχε πει. Σαν συμπαίκτη. Τότε ήταν, ναι, ο Τριμάτη που έμπαινε στη διοίκηση. Ναι, και θα ήταν ο δυνατό. Μήπως και αυτός που υποσχέθηκαν ότι θα έρθει δεν υπάρχει. 10 μέρες θέλει για. Καλά, συγγνώμη, εμένα ρωτάς. Εγώ δεν έχω ρεπορτάζ, αν είχα θα το έλεγα. Εγώ αναρωτιέμαι τι γίνεται με αυτήν την υπόθεση. Αυτό λέω. Ο Λάσκαρης στο μπάσκετ. Ιταλίκα με τα τούβλα ακόμα εδώ κάτω. Θυμάσαι τι είχα πει τότε που κάναμε και στον άρεμα όταν είπε θα βάλει 160 εκατομμύρια για κέντρο, σου είπα αυτό είναι τελειωμένη ιστορία. Θυμάμαι. Και όταν ήταν ακόμα στα χάη του. Σε 10 μέρες, τέτοιο. Ο Γεωργούτσος λοιπόν που τον βγάζει και τον έχει βγάλει στην εκπομπή σου και ξέρεις ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα λέει έξω από τα λόγια. Τα λέει όπως τα νιώθει, ναι. Και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Βγήκε λοιπόν σε ραδιοφωνικό σταθμό και είπε ότι ο συμπαίκτης με οικονομική βοήθεια, αν θα είναι, θα είναι ο πρόεδρος της Καλαμάτας, ο οποίος δεν μπορεί να μπει στο διοικητικό συμβούλιο γιατί κατέχει ομάδα. Και ότι έχει πολύ άριστη σχέση με τον Καρυπίδη και ότι κάποιοι παίκτες οι οποίοι ήρθαν στον Άρη, μάλλον κάποιοι παίκτες που αποκτήθηκαν από την Καλαμάτα, ήταν κάποιοι που ενδιέφεραν τον Άρη και είχαν γραφτεί τα ονόματά τους και κάποιοι οι οποίοι συμμετείχαν και παίξαν στον Άρη. Όπως τώρα π.χ. ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, ο οποίος πάλι ο Γεωργούτσος έβγαλε την είδηση. Γιατί ο άνθρωπος είναι μέσα στην Καλαμάτα, πιο μέσα δεν γίνεται. Εγώ δεν λέω το υιοθετώ, θα δείξει ποιος θα είναι και αν θα είναι. Σε 10 μέρες υπάρχουν μεταγραφές. Πότε δηλαδή πρέπει να μπει ένας συμπαίκτης, πες μου. Αν ήταν να μπει, πότε έπρεπε να μπει? Τώρα, μέσα στο Δεκέμβρη, μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. Και πιο μπροστά. Εγώ σου λέω μέχρι τέλη Δεκεμβρίου το αφήνω. Δεν τον έχω, μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. Ναι, να γίνει. Αυτά λοιπόν δεν είναι, πάνε σε συνάρτηση με το καλοκαίρι ότι θα κρατάμε την κοιλιά μας με αυτά που συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Παππού στην απορία σου. Γιατί φωνάζουν και γιατί κάνουν τον Καρυπίδη. Αν ο ΠΑΟΚ ήταν 11ος, αυτοί θα θέλανε να βγουν 10ος, όχι πρώτοι. Γιατί πρώτοι ή δεύτεροι. Εδώ πέρα βγήκε ο Κώστας εχθές και σου είπε, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος στη βαθμολογία, με ένα βαθμό από τους άλλους. Δεν σου λέω ότι είναι 20 βαθμούς. Και πάλι σου λέω ότι για την 4η θέση θα μονομαχήσω με τον ΠΑΟΚ. Ένας Ολυμπιακός που δεν βλέπετε. Ένας Ολυμπιακός που είναι στη βαθμολογία τέταρτος, η έννοια τους αυτή είναι. 10ος να είναι ο ΠΑΟΚ, θα τους νοιάζει και θα είναι ευχαριστημένοι άμα βγουν 1ος. Πάμε λοιπόν στην κολοφαρδία. Γιατί ποδόσφαιρο ξέρουν και τα 5χρονα πλέον. Πόσα γκολ έχει ο ΠΑΟΚ φέτος, Κουλάλη? 33. Σύνολο γύρω στα, πόσο πάνε, γύρω στα 59-60, πόσο είναι? Ο Στέφανος είπε για την κολοφαρδία για την Ευρώπη. Πόσα γκολ έχει ο ΠΑΟΚ στο σύνολο φέτος? 59. 63 γκολ. 63 γκολ. Έβαλες και το κυπέλλο του ένα. Ναι, σύνολο στη χρονιά. Σύνολο, ναι. 63 γκολ. 63 γκολ. Ένας νοήμων άνθρωπος
θα μπορέσει να ισχυριστεί ότι τα 63 γκολ είναι προϊόν κολοφαρδιάς? Όχι. Όχι βέβαια. Είπαμε, όταν κάνεις κάτι καλά, σε πάνω. Ένας νοήμων άνθρωπος μπορεί να ισχυριστεί ότι στο rotation των 23 παικτών που έχει χρησιμοποιήσει φέτος ο ΠΑΟΚ έχει 21 διαφορετικούς σκόρερ. Αυτό είναι προϊόν κολοφαρδιάς? Με τη λογική μιλάμε τώρα, όχι με τη τρίπλα στο μάτι. Όχι βέβαια. Ή με τη στέρηση. Λέει, πάμε στο θέμα της λέει ο Κωνσταντίνος ότι ακούσαμε... πες λέει τον Άκη ενημέρωσε ότι ο Τριμάτης λέει ήταν υπαρκτό πρόσωπο, αλλά όταν λέει κατάλαβε ότι ο Καρυπίδης τον κορόδευε απλά εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω, αυτά είναι δικά σας. Στον κόσμο του Άρη δεν εξηγήθηκε όμως ποτέ γιατί έφυγε ή γιατί δεν έφυγε. Οπότε ο καθένας, αριανός, δεν λέω για ΠΑΟΚΤΗ, μπορεί να σκεφτεί το οτιδήποτε. Πάμε τώρα λοιπόν στο θέμα, γιατί έχει αναφερθεί Πολάκης από τον Στέφανο, ότι στα play-off ο ΠΑΟΚ πέφτει και κάνει κεράνι. Πάλι με τη λογική θα μιλήσουμε. Με το ποδόσφαιρο. Όταν φίλε χρησιμοποιεί μια ομάδα σου 23 ποδοσφαιριστές με 6 αλλαγές και 8 αλλαγές σε κάθε παιχνίδι, έχουν οι ποδοσφαιριστές ρυθμό? Θέλοντας και εμείς θα πιάσουν. Ρωτάω τον. Ναι, βεβαίως. Έχουνε Αντώνη. Ναι. Μπορούνε λοιπόν 16, δεν θα σου πω εγώ παραπάνω. Μπορούνε και οι 16 να έχουν δεφορμάρισμα ή να έχουνε οι 4 δεφορμάρισμα ας πούμε, οι 5, οι 6, αλλά οι άλλοι. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε προχθές στην Τρίπολη, όχι χωρίς Ζίβκοβιτς και χωρίς Τάισον, χωρίς 14 ασίστ και 10 γκολ που έχουνε οι δυο τους μαζί. Μάλλον 14 γκολ και 10 ασίστ οι δυο τους μαζί. 4 γκολ έβαλε. Ήταν προϊόν κολοφαρδίας ή προϊόν δεφορμαρίσματος? Ο ΠΑΟΚ δεν είναι προσωποκεντρική ομάδα, Στέφανε. Αν ο Μωρόν, κούφια η ώρα από εδώ, πάθει μια φλάση, πώς το θα στοιχίσει στον Άρη? Πάρα πολύ, γιατί κουλάνε. Είναι η βασική λύση στην ευθετική του γραμμή. Δεν αν έχει και άλλες λύσεις. Αν πάθει ο Σαμάτα φλάση ή αν πάθει... Θα στοιχίσει πολύ λιγότερο, εντάξει, αυτό λες. Πολύ εντάξει. Λιγότερο. Γιατί υπάρχει ρυθμός και ναι. Γιατί υπάρχει βάθος στο ρόστερ. Και οι μεταγραφές δεν ήρθαν εφόσον ο ΠΑΟΚ πέρασε στους ομίλους. Ένας ακροατής, για να πάμε στο επόμενο, λέει: βιάζεσαι, Άκη, ναι. Βιάζεσαι πολύ, λέει, να κάνεις τον ΠΑΟΚ, λέει, φαβορή. Και αν πάθει, λέει, καμία θλάση ο Κοτάρσκι, μετά να δω τι θα κάνεις. Ναι, ναι, συμφωνώ. Πρόσεξε λίγο. Εγώ είπα για τον ΠΑΟΚ για φαβορή, είπα ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα στη συζήτησή μας σημερινή. Είπα ένα βαθμό είναι μπροστά. Δεν είναι 5 και 10, το τόνισα. Οπότε φίλε μου δεν βιάζομαι. Υπάρχει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα μπροστά. Υπάρχουν τα play-off μπροστά. Αλλά η σημερινή, γιατί πάντα με το σήμερα μιλάμε. Δεν μιλάμε με το αύριο. Με το χθες μπορούμε να μιλήσουμε. Ωραία. Η σημερινή εικόνα της ομάδας δείχνει μια ομάδα η οποία είναι γυμνασμένη. Μια ομάδα η οποία εκτός από το Λίρατζι και το Βρακά όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Έχουν ρυθμό, οπότε όταν θα μπουν στην αλλαγή δεν θέλουν πολύ χρόνο προσαρμογής στο σύνολο, γιατί μια ποδοσφαιρική ομάδα είναι σύνολο. Βγάλτε λοιπόν την τζίπλα από το μάτι και κοιτάξτε και λίγο ποδόσφαιρο, γιατί η μπάλα με το ποδόσφαιρο είναι 200 χρόνια η διαφορά τους. Να είσαι καλά. Επόμενος, γεια σας. Καλησπέρα. Και τελευταίος. Καλησπέρα. Ω, γεια σου Μιχάλη. Τι έγινε ρε φίλος. Ευχαριστούμε, γεια σου τον επόμενο. Χαχανούλη, κλείσε με χαχανούλη. Θα λέγε. Λέγε. Κούγια η τάγκ. Έτσι μπράβο, κούγια η τάγκ. Έτσι που Μαρινάκης, η κούγια η τάγκ λέει. Τον έφαε. Τον έφαε στον άνθρωπο. Δεν μπορούσε να έρθει σε μια μεγάλη μάσο να γλύπη και στη μικρή, έλα. Ναι, γιατί δεν το λες. Δεν το λέω. Δεν μπορούσε να έρθει στη μεγάλη ομάδα. Α, μπράβο, και πήγε στη μικρή. Πες το. Ναι, δεν μπορούσε να έρθει στη μεγάλη, πήγε στη μικρή. Άλλο Ηράκλης, άλλο Ολυμπιακός. Μ' αρέσει που γι' αυτό σε έβγαλα χαχανούλη. Γιατί γελάς με τον Αυτόνα με τον Ρουβά. Μπράβο, ρε, τον φέρνεις βόντα τον άνθρωπο και λέει τις κοτσάνες του και τις κοτσάνες, ρε. Ποιες κοτσάνες, λέει. Όταν λέει 5-0 θα κερδίσουμε και φέρνουμε ισοπαλία, τι είναι? Εντάξει, το 5-0 δεν πέφτει πολύ μακριά. 5 γκολ, είπε 4 μπήκανε. Απλά έγινε κάποιο λάθος στις αιστείες.
Α, μπράβο. Φίλε Κώστα από τη Δράμα, ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα και θα ανέβει στο φαλακρό βουνό εκεί στη Δράμα και θα κυνηγάς μπερκάτες. Όσο για τον Κωνσταλέξη, να πω το φίλο μου το Στέφανο από τα πλυντήρια τα κίτρινα, ο Κωνσταλέξης είναι τερματοφυλακάρα. Φίλε Στέφανε από τα πλυντήρια τα κίτρινα. Ο Κωνσταλέξης καλούτσικος φύγε, όντως, καλός είναι μωρέ. Όχι, ρε, τύχη, κολόφαρδοι είμαστε εμείς. Είναι και κολόφαρδος, πέφτει δεξιά και πάει αριστερά στον κόλο του βρίσκες, εντάξει. Α, μπράβο, αυτό έχεις δίκιο. Έτσι. Τι λέρε. Λοιπόν, επειδή έγραψα ένα άρθρο, εσύ μπαίνεις τώρα στο Facebook, θα πεις το διαβάζεις στο χρονολόγιο μου. Έγραψα ένα άρθρο. Μισό λεπτό, έγινε να πω κάτι. Και γράφω και κολοφαρδία το έχει πάω και το βάζω το και σε παρένθεση για να τονίσω ότι είναι ένα επιπρόσθετο στοιχείο, όχι το βασικό. Κάποιοι λοιπόν τόσο νοήμονες δεν καταλάβανε το και πόσο σημαντικό είναι στον όλο τίτλο. Αλλά τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάμε. Δεν πειράζει. Άστο, να μην πω μέσα. Γιατί άμα πω. Θα σου πω κάτι. Έλα. Εσύ ξέρεις, ο μωρό πόσο είπε, 300.000. Ναι, 300.000 το χρόνο. Ποιος το είπε? Το θυμάσαι? Τι ποιος το είπε, για τα 300.000? Ναι. Ο Κωνσταντίνος το είπε, από τη Δράμα. Ο Κωνσταντίνος, τότε δεν ξέρει τίποτε. Ένα 300 κάνει ο μωρό. Επειδή θα πληρώνουν η ισπανική ομάδα 1 εκατομμύριο και έτσι που πάει καλά θα λες να τον αφήσεις τον Άρη. Ο μισθός του μωρών είναι 1.300, φίλε Αντώνη. Όχι ρε, συμβόλαιο με 2 χρόνια δανεικός είναι. Δανεικός νομίζω, ναι. Όχι, μέχρι το 25 έχει συμβόλαιο. Ένα χρόνο είναι. Μέχρι το 25 έχει συμβόλαιο. Ποιον, στον Άρη. Ναι. Και θα τον πληρώσει του χρόνου όλα τα λεφτά του το συμβόλαιο που έχει. Δεν ξέρω τι θα κάνουν ποια η όρη της συμφωνίας τους, αλλά είναι μέχρι το 25 το συμβόλαιο. Ναι, αλλά η Πέτης μόνο για φέτος τον έδωσε. Εγώ ξέρω για 2 χρόνια. Για 2 χρόνια, αλλά δεν θα τον πληρώνει 2 χρόνια η Πέτης. Δεν ξέρω. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν το λένε. Ας μας το πει καταρχήν, ο Κωνσταντίνος που τα ξέρει. Καταρχήν εγώ νομίζω είναι μεταγραφή, ρε Αντώνη, τι δεν ακούσουν. Δεν είναι μεταγραφή, ρε. Αμάρε Βαγγελίας, μας πει ο Παναγιώτης από τη Μενεμένη. Γιατί καίγεσαι και το μωρό, το γιατί θέλεις, το λιγουρεύεις, βλέπεις ότι σταμάτα δεν σου βγαίνει και θες μωρόν. Για αυτό τα λες όλα αυτά. Δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω. Βλέπεις το θες, σαν τρελός το θες. Λουκούμι είναι μωρό για τον ΠΑΟΚ, αλλά... Αντώνη μου, στον ΠΑΟΚ δεν θα μπορεί να παίξει. Άντε βρε που δεν μπορεί να παίξει τον ΠΑΟΚ αυτός. Αυτός μπορεί. Καλά. Κανούλη, άκουσε τη σε εδώ. Εδώ παίζει ο Σαμάτα, δεν παίξει αυτός. Καλά, ο Σαμάτας. Πεκταράς είναι ο Σαμάτας. Πεκταράς είναι. Έχει κάνει Σαμάτα. Έτσι τα λέμε, να σε καλά. Έτσι κάνει Σαμάτα. Γεια σου, βράδυ. Λοιπόν, πριν πάμε στο κλείσιμο, έχουμε άλλους 3 φίλους που πήραν πριν τους 12. Οπότε για άλλη μια φορά θα πρωτοτυπήσουμε, θα πάμε λίγο παραπάνω. Ακούστε γρήγορα το διάλειμμα, γρήγορο το διάλειμμα, γρήγορο. Και αμέσως μετά γρήγορα από 2 λεπτά οι ακροατές να φύγουμε και 4, έτσι. Πάμε, πάμε. Και μην καλείτε άλλοι, παιδιά, μην καλείτε άλλοι. Δεν θα βγάλουμε άλλους. Τους 3 πήραν πριν τις 12. Πάμε. Πάμε λοιπόν στην ομαδάρα, η οποία ομαδάρα παίζει και παράταση, παίζει και πέναλτι, αλλά πάντα κερδίζει γιατί είναι ομαδάρα. Πάμε να ακούσουμε τους τελευταίους φίλους ακροατές για σήμερα, τους τελευταίους 3. Πριν πάω στους ακροατές, ένα πολύ ωραίο μήνυμα από το φίλο του Λευτέρη, ο οποίος ελπίζω να είναι καλά στην υγεία του και πάντα ξεχωρίζει με τα μηνύματά του. Λέει το παιχνίδι τον Ιγυνιακό. Που είπε, λέει, πριν ο φίλος ο Νίκος, ήταν, λέει, που με έκανε να φύγω για πρώτη φορά, λέει, στη ζωή μου τόσο τροφιασμένος από το γήπεδο. Λόγω της κλοπής που κάναμε στον Ιγυνιακό εκείνη τη χρονιά, λέει. Καλά, και το μάτς, εκείνο το μάτς με τον Ιγυνιακό ήταν απίστευτο, αλλά τέλος πάντων. Πάμε με τον Τζιμπούρ τότε. Γεια σας. Γεια σας, φίλε μου. Έλα, ρε Λευτέρη, τι λέει, ρε, ο Άρης. Τι γίνεται, άστα πείματα τώρα. Ετοίμασε σχόλια για τον Άρη κάθε μέρα. Άστα πείματα τώρα. Με Κηφισιά, Ατρόμητο, Λαμία,
Άκη Μάντζιο, πάθαμε ανεμία. Ενώ διαθέτουμε πεθαρά. Κάτσε, κάτσε, φοβερό, πες το ξανά δυνατά. Πρέπει να το ακούσει κάθε Αριανός. Πες το δυνατά. Με Κηφισιά ατρόμητο λαμία. Άκη Μάντζιο, πάθαμε ανεμία. Ενώ διαθέτουμε πεχταράδες, τους κατάντησες σαν πιτσιρικάδες. Με ίδια συντηρητική τακτική, στήρα εκφοβισμένη αμυντική, μας αντιμετωπίζουν θαραλέα, πικραίνοντας αριανών παρέα. Το δίσεξα Μαρτίν, ούκ ανδρός σοφού, ανέλαβε την ομάδα του σοχού. Όπορε, να σε πληρώνουνε με κασεράκια και να δελάζουνε τα κατοικάκια. Ρε απίστευτο, τι πείμα είναι αυτό. Ρε εσύ σήμερα το πείμα σου είναι το πιο, είμαι πόσο καιρό ακούω, το πιο δυνατό πείμα που άκουσα ποτέ. Ξαναδιάβασέ το σήμερα, σου δίνω το δικαίωμα να το ξαναδιαβάσει. Είναι πείμα το πείμα σου, είναι πείμα, πες το ξανά. Πες το, το θέλω να το ξανακούσουν οι Αριανοί. Ξαναπες το μια φορά, πες το μια φορά, το ακούσουν οι Αριανοί. Θα τους συγκινήσει όλους, θα τους ξυπνήσει όλους, πες το ξανά. Ναι. Πες το μια φορά, έλα. Ναι, ναι, με Κηφισιά ατρόμητο λαμία, Άκη Μάντζιο πάθαμε ανεμία. Ενώ διαθέτουμε πεχταράδες, τους κατάντησες σαν πιτσιρικάδες. Με ίδια συντηρητική τακτική, στήρα εκφοβισμένη αμυντική, μας αντιμετωπίζουν θαραλέα, πικραίνοντας αριανών παρέα. Το δίσεξα Μαρτίν, ούκ ανδρός σοφού, ανέλαβε την ομάδα του σοχού. Αυτό το πιο ωραίο σημείο. Να σε πληρώνουνε με κατσεράκια και να δελάζουνε τα καρδικάκια. Απίστευτος είσαι, Ελευθέρη, απίστευτος είσαι. Απίστευτος, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου. Το συνεχίζουμε αύριο. Το επόμενο τεύχος το αύριο. Γεια. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Γεια σας. Ναι. Ναι, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο. Ναι. Ναι. Αντώνη Κούλαλη, πώς θα καταφέρνεις και με βγάζεις όλο τελευταίο. Πρώτο τελευταίο. Πανελλήνιος είσαι πρώτο τελευταίος. Έχουμε και άλλη γραμμή. Α, έχετε, εντάξει, τότε είμαι προτελευταίος. Είδες, θα καταφέρω να σε βγάζω και προτελευταίο, όχι μόνο τελευταίο. Για... Α, το μπράβο. Θα ήθελα να πω στους συνοπαδούς μου, τους παοξίδες, ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κάνουν προβλέψεις σχετικά με το ποιος θα είναι πρωταθλητής. Είναι πολύ νωρίς, διότι έχουμε διανύσει... Α, μπράβο. Το... Έχουμε διανύσει... στον πρώτο γύρο το 40% των παιχνιδιών. Ο δεύτερος γύρος είναι άλλα 40% και μετά το 20% είναι τα play-off. Mm. Άρα είναι πολύ νωρίς. Τώρα, εις ό,τι αφορά την ομάδα του Άρη. Ο Άρης έχει πέσει εδώ και πολλά χρόνια σε κατάντια. Πέφτοντας σε κατηγορία, βάζοντας προέδρους όπως ήταν ο Ζαχουδάνης και κάτι άλλοι, ας πούμε, ασχήμιες πολλές. Αυτό είχε σαν συνέπεια να συρρυκνώσει το σωματείο, κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνουν αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε, ας πούμε, με... εναντίον του ΠΑΟΚ, εναντίον... Δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο Άρης έχει συρρυκνωθεί και ότι... Όπως λέμε, παραδείγματος χάρη, Απόλλων Καλαμαριάς, Μακεδονικός Νεαπόλεως, Αχιλλέας Τριανδρίας, τον Άρη τον έχουν φτάσει Άρης του συνοικισμού Χαριλάου. Εκεί τον φτάσανε. Καλό είναι λοιπόν να σκεφτούνε και να μην βγαίνουν και να μιλάνε, ας πούμε, με κομπορνισμό και να στρέφονται εναντίον κάθε φορά. Μετά από κάθε μάτς λένε πέντε πράγματα για τον Άρη και μετά αρχίζουν για τον ΠΑΟΚ. Τι σας νοιάζει εσάς, βρε, τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ? Κοιτάξτε την καμπούρα σας. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, σου, φίλε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γεια σας. Για δεύτερη φορά. Δεν πρόλαβα να τελειώσω, με έκουψες. Θέλω να ρωτήσω, Θανασάκης ο φίλος μου, τι έχει γίνει? Ποιος Θανασάκης? Δεν τον ακούω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και εγώ δεν τον ακούω, Θανάση, δεν ξέρω. Ναι, όντως, ρε φίλε.
Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Και, έχει... με... και ήταν ο μόνος που έλεγε του Πάκου φέτος πάει για πρωτάθλημα. Και εμένα με αγχώνει αυτό. Από την αρχή, το καλοκαίρι. Και εγώ θέλω να ακούσω, Θανάση. Θανάση, αν μας ακούς, να βγεις αύριο, να σε ακούσουμε, Θανάση. Α, μπράβο. Και κάτι ακόμα. Συγχαρητήρια στον ποιητή μας, είναι φοβερός. Είδες. Τελικά αξίζει. Να είσαι καλά. Γεια σου. Πάμε και στο τελευταίο. Γεια σας. Καλημέρα, Τόνι Κούλ. Καλημέρα. Κόρτο Μαλτέζε. Έλα, Μαλτέζε, πού είσαι εσύ χαμένος. Το ξέρω, θα διαφωνήσεις με αυτό που θα πω, αλλά είμαστε δημοκρατική χώρα, θα πω και εγώ την άποψή μου. Λοιπόν, έχουμε νέα αριστερά, νέα δημοκρατία. Εγώ θα πάω με το παλιό, με το παλιό Πασόκ, τους κλέφτες, τους αρματολούς και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ζωή, τραβάει την ανηφόρα η Ζωή. Πολύ ωραία πρόεδρος της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτό, γεια, καλή νύχτα. Γεια, μας έτσι ένα τρελό τελείωμα, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν κατάλαβα. Ούτε εγώ, δεν πειράζει. Να πω για κλείσιμο, τι να πω. Τι να πω, τι μπορώ να μην πω. Αύριο έχουμε... να πούμε αύριο. Αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ με την Κηφισιά. Ελπίζω να μπορέσει τουλάχιστον να φέρει μια ισοπαλία για να συνεχίσει να είναι ψηλά στη βαθμολογία. Ε? Καλή νύχτα ισοπαλία με την Κηφισιά. Μονονίκη. Τώρα ούτε που το σκέφτεσαι, έτσι. Μονονίκη. Ισοπαλία ούτε που το σκέφτεσαι. Σωστά. Δεν υπάρχει. Δεν. Το είπα και χθες ότι ο ΠΑΟΚ ξέρει τι έπαθε η ΑΕΚ στην Κηφισιά και είμαι σίγουρος ότι θα φροντίσει να μην πάθει τα ίδια. Θέλετε να απαιτούμε προσοχή γιατί η Κηφισιά έδειξε ότι με τις μεγάλες ομάδες. Δεν μπορεί να πει δικαιολογία μετά το μάτσο ότι πέσαμε έξω. Ξέρει τι έγινε με την ΑΕΚ. Πρέπει να είναι προσεκτικός. Σωστά. Να συνεχίσει με το ίδιο ακριβώς ρυθμό. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Στο χρονολόγιο μου ανέβασα το άρθρο για τον ΠΑΟΚ, γιατί δημιουργώντας ένα καινούργιο site θα γράφουμε για όλους και για όλα. Έβαλα ένα και ότι ο ΠΑΟΚ έχει και ρέντα. Και ρέντα. Ναι, έχει και ρέντα για μένα και δεν αλλάζω άποψη. Απλά η ρέντα είναι το 20%, το 15%, το 25%. Πάντως, όταν το λες τη ρέντα και βάζεις μπροστά και σε παρένθεση, όχι καν έξω και ρέντα, παρένθεση το και ρέντα. Προσπαθείς να αποδώσεις ότι ο δυνατός είναι και τυχερός. Όσοι δεν το καταλαβαίνετε, όσοι δεν το καταλάβατε γιατί έχετε γράψει διάφορες. Εκεί παπαριές κάποιες, συγγνώμη. Μάλλον δεν έχετε καταλάβει τι σημαίνει να διαβάζεις και να κατανοείς καλά τα ελληνικά. Αυτά. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Καλό ξημέρωμα. Τα λέμε αύριο. Τι αύριο? Σήμερα έχουμε μπει ήδη στην 5η 21 Δεκέμβρη. Τα λέμε σήμερα το βράδυ της 5ης. Εντάξει, γιατί τώρα είναι ξημέρωμα 5ης. Εμείς θα τα πούμε αύριο το βράδυ το τελείωμα της 5ης. Βράδυ 5ης και τέλος. Γεια σας. Γεια σας.